μπορώ να το πω άνετα ότι το στούντιο σήμερα μυρίζει σωτηρίλα. Μυρίζει δασκαλακίλα. Δηλαδή μυρίζει καθαριότητα, συμμαζεμένα τα μικρόφωνα, τυλιγμένα τα καλώδια. Μπράβο, αυτά έτσι, όλα. Δηλαδή, τρεις οθόνες ανοιχτές, τα μηνύματα εκεί. Εδώ πέρα τα sites. Το λαμπάκι δουλεύει κανονικά, ναι. Σήμερα μύρισε δασκαλακίλα, κυρίες και κύριοι. Σωτήρης Δασκαλάκης είναι κοντά μας για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτη. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέρφια. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα για καλό καλοκαίρι. Είναι η Τρόικα, είναι ο Λίμπερο, είναι η 107,4 Μεγάκη των FM. Η Μαριλίζ είναι εδώ, που σημαίνει ότι έχουμε γραμματιακή υποστήριξη. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης είναι εδώ πέρα και φυσικά υπάρχει ήδη μήνυμα στην εσεμιέρα του Λίμπερο. Είναι απλή επικοινωνία. Προς το παρόν σε μεσική. Αργότερα ανοίγεται. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές σε μία μέρα που εδώ στην πόλη μας μυρίζει βροχές μετά τις 12.30 με μία. Χθες μας πήρε το λαιμό όμως. Λες, θα βρέξει. Δεν πήγαμε για μπάνιο, φίλε. Έριξε μετά όμως. Ναι, έριξε μετά. Και όχι μόνο αυτό, θα σκοτωνόμαστε και στον δρόμο. Πήγε. Χτύπα ξύλο. Πήγε πίσω 2 ώρες το πράγμα αυτό. Απλά. Πήγε πίσω 2 ώρες. Λοιπόν, FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. FM κενό μηνυματάκι. Αποστολή στο 54526. Κάνεις δηλαδή ό,τι έκανε πρώτος σήμερα ο λατρεμένος οπαδός του ΠΑΟΚ Αντώνης Κασάνδρου, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι παγαίνει να την σκαπουλάρει. Ωραία. Σωτήρη, κλείσε λίγο τη μουσική. Κλείσε τη μουσική. Να πάμε λίγο χωρίς μουσική. Να δώσουμε τους δύο διαγωνισμούς αφού πρώτα διαβάσουμε το μήνυμα του Αντώνης Κασάνδρου. Καλημέρα. Οι Rockets θεώρησαν αδικία τη νίκη του Γιάννη χτες. Του το έβγαλαν ξινό εν ολίγης. Προφανώς, Μάριε, συμπονά στον Γιάννη. Rockets του Λίμπερο. Ωραίο, καλό, συγκινητικό. Συγγνώμη, βγάζεις κάποια άκρη. Μα φτιάνει αδιάβαστος. Όχι, βρε, το γεγονός αυτό εντάξει, οκ, okay, έγινε, ναι. Το πνεύμα, ειδικά το σε μένα, πού πάει, ότι τι. Μήπως επειδή έβαλες χθες. Πολύ, ο Δασκαλάκης τώρα μας ξεφτυλίζει για τους δύο. Λέει ξαναδιάβαστο, λέει λίγο βούρλα, λίγο ζώα. Έλα ζύμω να κάτσω εγώ από εκεί. Σωστό, θα το ξέρω, σωστό. Εγώ μαζί του. Σωστό. Με μπλουζάκι άβαταρ μου ήρθε σήμερα. Σωστό, εγώ τα λέω. Για το μπλουζάκι του λίγα λόγια. Για το τίσερ που φοράει ο Σωτήρης σήμερα λίγα λόγια. Λοιπόν, για άλλα λέγε, γι' αυτό ειδικά όχι. Εντάξει, καλά. Οι Rockets θεώρησαν αδικία τη νίκη του Γιάννη χτες. Παιδιά, για τον Γιάννη, τον Αντοκούμπο που βγήκε MVP τη σεζόν, έτσι. Με την Κιούσπα, με τη γυναίκα του. Του το έβγαλαν ξινό εν ολίγης. Προφανώς, Μάριε, συμπονά τον Γιάννη. Rockets του Λίμπερο. Ο Σωτήρης δίνει την εξής εξήγηση. Σωστά. Για το μυαλό μου πει ότι κάπου μήπως εμπλέκεται κάπου ο ΠΑΟΚ. Ότι οι Rockets πάνε να βγάλουν άδικη την νίκη του Γιάννη και να τη βγάλουν ξινή. Ξινή όμως πώς. Και εγώ, ναι, αλλά εγώ πώς συμπονάω όμως. Και εσύ λέει πάνε να βγάλεις ξινό το πρωτάθλημα του ΠΑΟ. Γι' αυτό σε χαρακτηρίζει Rocket. Rocket του ΠΑΟ. Μάλιστα, αν είναι έτσι, ναι, μόνο έτσι κολλάει. Και μπράβο σου, τύρι Δασκαλάκη. Φαντάστηκα ότι εμπλέκεται κάπου ο ΠΑΟ. Αν μας το έπαιζε στο πιάνο θα το καταλαβαίναμε. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Έκανα λάθος εγώ εδώ πέρα. Εμείς εδώ πέρα, ό,τι δίνουμε, ό,τι υποσχόμαστε, το τηρούμε και μάλιστα με το παραπάνω. Δεν το τηρούμε όταν μας κρεμάνε κάποιοι. Έλα μέσα. Λοιπόν, τι δίνουμε σήμερα. Δίνουμε 3 t-shirts μαύρα, 3 έτσι. 1 medium, 1 large, 1 extra. Κώστα Ζουράρης, πρωτάθλημα 2018-2019. 3 t-shirts. Είναι από μένα. Τι είπε? Πρωί. Χαμένε τώρα. Συγγνώμη, τον έχεις εδώ. Άντε, χαμένε. Κάτσε εδώ να το πω. Όχι, άσε. Άντε, χαμένε τώρα, μπουρδες. Μη στείλει κανείς, ρε. Δεν θα δίνουν τα μπλουζάκια. 3 t-shirts. Θα τα σκίσω εγώ. 1 medium. Θα τα σκίσω. 1 large, 1 extra. Ναι. Μετά τις 2 μπορείτε να παραλάβετε. Ελάτε, θα φάτε. Κώστα Ζουράρης, 2018-2019 πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να δίνει μόνο ο Τσατσαρός. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μπλουζάκια μόνο, ορίστε. Πα, μπλουζάκι. Ωραίος ο Παύλος αυτός. Μπλουζάκι. Ωραίος. Μπλουζάκι το κείμε ήταν. Λατρεμένος δικός μας είναι αυτός. Εντάξει, πάει αυτό. 3 t-shirts. Κώστα Ζουράρης, πρωτάθλημα 18-19. 1 medium. 1 large. 1 extra. Και δίνουμε και 2 διπλές προσκλήσεις για την λαϊβάρα της Λωρίνα Ιζαμπελ Αιρίν Μακένιτ, της περήφανης Καναδής. Και όχι Ιρλανδής, όπως χθες στο σχετικό ερώτημα συμφώνησε αμέσως ο Χρήστος Κιώσης. Ναι, κάτι είπε. Ναι. Τραγικός. Χρήστο, λέω. Τραγικός. Ιρλανδή δεν είναι αυτή.
ο Κιώσης ναι. με την άνεση όλου του κόσμου. Ουδεμία σχέση. Γεννημένη στο Μόρντεν της Μανιτόμπα του Καναδά, μεγαλωμένη στο Στράτφορντ του Οντάριο του Καναδά. Α, η λύκη του Οντάριο. Λοχαγός Μάρκ, την πέτη μας. Είμαι σίγουρος. Βέβαια. Απόψε στο θέατρο Γης 2 διπλές προσκλήσεις για το live του Λορίνα Μακένιτ. Άρα, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφεις Ζουράρης για το t-shirt ή live ή και τα δύο. Αποστολή στο 54 5 20 6. Δεν έκανε όλο. Αλλά λέω το εξής. Εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπόρεσε και μείωσε λίγο την επιρροή της παράγκας του Μαρινάκη, ουδέποτε ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε με Έλληνες διαιτητές, ουδέποτε θα έπαιρνε με Έλληνες διαιτητές, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αυτό είναι λοιπόν. Άρα καθάρισε η παράγκα. Καθάρισε η παράγκα με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ καθάρισε η παράγκα και μπόρεσε να γίνει δικαιότατο το πρωτάθλημα. Δεν είπε. Όπως πήρατε τη δήλωση του πρωθυπουργού του Τσίπρα πριν δύο χρόνια, το μόνο που μένει να πάρει και ένα πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Εσείς το πήρατε και είπατε ότι να πάρει το πρωτάθλημα. Εύχομαι να πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, ενώ δεν το είπε έτσι. Αφού καθάρισε την παράγκα, πώς σου κλέψαν την πρώτη χρονιά το πρωτάθλημα. Πέρσι. Πρόπερσι. Πρόπερσι, ναι. Αφού καθάρισε την παράγκα. Προσπαθούν να την καθαρίσουν. Φέτος καθάρισε για τα καλά. Κατάλαβες τι έγινε. Ακριβώς αυτό έγινε. Η κομμανέντσι μπροστά του. Άντρε, χαμένε. Άντρε, κόρκες και. Το 15ο back half τη Κορίνθια πήρε. Σε πειράζει, εγώ λίγο. Και τάχα μου έδωσε και 2,5 εκατομμύρια. Σε πειράζει, εγώ. Παπατζή, περίμενε λίγο. Περίμενε. Αρχιπαπάντζα. Περίμενε λίγο, περίμενε. Αρχιπαπάντζα. Σιγά-σιγά. Παπάντζα. Φέτος θα πάμε σιγά-σιγά. Εσύ τι έγινε, Μαρκίνε. Λοιπόν, τον ενθουσιασμό Ζουράρης, το μετατρέψατε σε έπαρση, ενώ εσείς δεν έχετε λοιπόν, έπαρση. Δύο πράγματα. Αν έκανε σχετική δήλωση ο Πέτρος Μαντούβαλος, ο γνωστός νομικός και ο παδός του Ολυμπιακού, νομίζω και είναι ακόμη πρόεδρος του Αριστέχνη ή ήταν ο άνθρωπος. Θα το κάνατε σημαία. Ποιος θα κόλλει. Να βγει τώρα και ο Κίμων Κουλούρης να μιλήσει για το 85 μετά από αυτό. Να βγει τώρα και ο Κίμων Κουλούρης. Βγάλε και τον Πατακό. Και φυσικά. Άδραξε την ευκαιρία. Ποιος την άδραξε? Πάνο, καλημέρα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ο Πάνος είναι ο πρώτος που στέλνει για το live και δεν μου λέει κάτι το επίθετό του. Να σε καλά, αυτό είναι λαϊβάρα. Είναι για αυτούς που ακούνε μουσική. Δεν σχολιάζω. Λορίνα Μακένιτ, νομίζω ότι έρχεται στην πόλη μας για τρίτη φορά. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν. Για όσους δεν γνωρίζετε το πρωτάθλημα το 85, φέρτε μου ένα στιγμιότυπο όπου ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε στο πρωτάθλημα το 85. Γιατί έτσι το πετάζε, παιδί μου, σου λέει: ρίχνω άδεια, πιάζω γεμάτο. Τρέχα γύρευε, σου λέω. Ακούει ο άλλος, ο άσχετος, α πούμε, σου λέει: το πρωτάθλημα του Κουλούρη το 85. Κατάλαβες. Αυτό γίνεται. Ωραία. Πώς. Ανάφπακτος. Ανάφπακτος, ναι. Δεν ξέρω πώς θα. Υπάρχουν σημειότυπα τα πάντα όλα, υπάρχουν όλοι οι αγώνες. Εντάξει, ωραία, σίγουρα. Όπως και το Τότεναμ που δεν την έχουμε δει. Φυσικά πήρε την λαβή ποιο, ο Στράτος Σιμόπουλος. Υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, κολλητός του Αντώνη του Σαμαρά, ο Στράτος Σιμόπουλος, αυτός πραγματικά είναι ΠΑΟΚ και το λέω επειδή τον ξέρω χρόνια τον άνθρωπο, και είπε ότι ο Ζουράρης σκορπά άφθονο γέλιο. Λοιπόν, Θεός υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, δηλαδή ακόμη και ο Νίτσε εψέ υποκλήθηκε. Δηλαδή, ξέχασε για λίγο τον υπεράνθρωπό του και είπε: υπάρχει Θεός. Ο οποίος ντάλα καλοκαίρι, καλά γι' αυτό τον ντάλα καλοκαίρι εμφιβάλλουμε πάρα πάρα πολύ. Είπαμε Μανίλα έχουμε γίνει, δεν το σχολιάζω. Δηλαδή συντζήτα με τις συννεφιές και τις μπόρες και τους κεραυνούς. Ότι ο Θεός υπάρχει και λυπάται, συμπονεί τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του αθλητικού ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης μας. Υπάρχει Θεός, τέλος. Δηλαδή ακόμη και ο Νίτσε πραγματικά υποκλίνεται. Και μας έστειλε να είναι καλά ο Κώστας Ζουράρης, δηλαδή σήμερα και χθες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και για ένα χρόνο ολόκληρο τουλάχιστον γεμίζει εκπομπές με τη δήλωσή του ότι αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Καλή είσαι να το σχολιάσεις αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, αν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν είσαι Ανταρσία, αν είσαι Κουκουέ Μουλού, αν είσαι Άρης, αν είσαι Ηρακλής, αν είσαι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είπα. Αφήχθη φυσικά ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο 25χρονος γιγαντόσωμος, Πορτογάλος στόπερ, γιγαντόσωμος, ο οποίος τέσσερις, μέσα σε πέντε μέρες άλλαξε η ιστορία όλη. Ωραία μπουρλα που θα έχει αυτός φίλε, αυτός θα του τυνάξει τον αέρα από την τύρα, να ξέρεις. Ο οποίος είχε κάνει και φυλακή για οργάνωση, αν δεν κάνω λάθος, απαγωγής. Κάτι τέτοιο. Και για οπλοφορία. Αλλά ήταν σύντομα, απλά δεν το έβγαλε το όπλο, απλά το κρατούσε. Το είχε πίσω. Όπως ο Ιβάν Σαββίδης. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην πόλη μας συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Βόμβα έσκασε στο Ζάπιο. Στην πόλη μας συμβαίνουν
απίστευτα Σωτήρη. Ετοίμασε κανέναν ντεφλέπαρντ ότι τραβάει η ψυχούλα σου. Στο κενό το. Μόλις το έχεις έτοιμο, πέταξε το. Στην πόλη μας συμβαίνουν, λαμβάνουν χώρα και κράτος απίστευτα πράγματα. Πραγματικά απίστευτα. Δηλαδή, Παπαδόπουλα, τι θα γίνει σήμερα στην πόλη μας. Τι θα γίνει σήμερα. Δεν υπάρχει αυτό. Τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Διάβασε. Διαβάζω. Απόψη η παρέμβαση. Απόψη η παρέμβαση Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το γεγονός, το γεγονός, μεταφυσικό, δεν υπάρχει. Παρέμβαση. Θα πάω για να είμαι εκεί. Θα μιλήσει ο Καραμαλής. Α, ναι, θα μιλήσει. Παιδιά, ναι, είναι αλήθεια. 10 χρόνια μετά θα μιλήσει, εγώ θα είμαι εκεί. Δεν ήταν και καλύτερη από τις επισκέψεις του πριν 10 χρόνια. Θα είμαι εκεί. Θα μιλήσει ο Καραμαλής. Θα μιλήσει. Από όλο, σαν ήδη, κρατήστε το ρήμα. Μιλώ, μιλάω, μιλώ. Θα μιλήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Κύκλοι του Κώστα του Καραμαλή είπαν ότι θα ξεχάσετε το live των Dropkick Murphys. Στον ίδιο χώρο. Θα γίνει ρημαδιό. Απόψε θα καεί το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Κώστας Καραμαλής versus Dropkick Murphys. Έχω φορέσει ήδη εγώ το t-shirt σε Royal Blue. Όχι Royal Blue, ψηλο λίγο ανοιχτό Royal Blue, τον Dropkick Murphys, για να πάω το βράδυ στο Βελίδιο. Το σχολιάζεις και αυτό. Μην ξεχνάς, 3 t-shirts, Κώστα Ζουράρης. Πάνε το βράδυ. Θα πάνε. Πάω. Γιατί? Όχι τώρα, όμως θα μην πας. Τι είναι αυτό, απειλή? Να μην πας, καλύτερα, μετά τις 14 Αυγούστου. Γιατί αυτό τι είναι, απειλή, τώρα με απειλείς, δεν κατάλαβα. Μετά τις 14 Αυγούστου. Δεν το κατάλαβα. Σε μένα. Γιατί, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Τα δικά σας, άλλες κυρίες, δεν ξέρω. Με απειλή, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Μήπως για τα στρέμματα, μήπως κόψετε καμιά τέτοια, καμιά κορδέλα για τα εγγένεια των τέτοιου του Ηρακλή. Όχι, ε. Τι? Λοιπόν, στα μπλουζάκια. Για τα μπλουζάκια. Ξέρετε τι είναι αυτό το πλακάτο. Έστειλε τέτοιο Παναγόπουλο. Ο νούμερο ένα δικηγόρο. Λοιπόν, 3 t-shirts. Κώστα Ζουράρη, πρωτάθλημα 18-19, ένα medium, ένα large, ένα extra για να καλύψουμε όλα τα μεγέθη και 2 διπλές Λωρίνα Μακένιτ απόψε στο θέατρο Γης. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφει t-shirt ή live και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Σαφώς εγώ τουλάχιστον θα προτιμούσα αντί για τη Λωρίνα Μακένιτ απόψε να παίζανε αυτοί. Δεν το κατεβάζει. Στο σημείο αυτό δεν το κατεβάζει και να σου λέω εγώ. Ήθελα να τεστάρω στο τύρι δασκαλάκι. Λέω, αν επειδή του κάνω έτσι το κατεβάσει, είναι χ. Δεν το κατέβασε. Σου λέει, όχι εδώ ρε φίλε, στο break, εντάξει. Από τα πιο τρελά hook των Def Leppard, αυτό. Παναγιώτη, δώσε ρε παλικάρι μου, σε βλέπω. CFD Carpets Κολοκυθάς, καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορριπαντικά. Καλέστε τώρα, ναι, τώρα κυριούλη. Στο 2310-762-164 και κλείσε ραντεβού. Εντός 48 ώρων, δηλαδή σε 2 μέρες μέσα, θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από τον χώρο σας. CFD Carpets Κολοκυθάς. Και αφού ξαναστρώνεις το χαλάκι σου, έστω το χαλί για να φας. Mr. Gold, Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι 1 το πρωί, είτε μένεις Σικές, είτε μένεις Νεάπολη, Αμπελόκηπης, Πολύχνη, Μετέωρα και στο κέντρο, μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών όπως μιαμ, 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 2 πίτσες μεγάλες, 93 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Τσάμπα, πράμα, πίτσα, Mr. Gold. Τρως και σκάς. Κατάλαβες που το πήγε, σε κοιτάει εσένα, λέει τρως και σκάς. Το κατάλαβες. Όχι, ρε. Το κατάλαβες τι πώς το έκανε. Για να σπίνεις διχόνοια στο στούντιο εδώ πέρα μέσα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Κατάλαβες το πράγμα κάνεις. Σαν σήμερα λέει οι Κινέζοι ανακάλυψαν το 1358 Μάρι την Οδοντόβουρτσα. Οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι, ναι. Άκου να δεις. Την Οδοντόβουρτσα. Την Οδοντόβουρτσα, ναι. Όχι οι Έλληνες. Όχι. Γιατί όλα οι Έλληνες θα σου. Το ποδόσφαιρο. Και σαν θες ανακάλυψαν τα νερά του Καρυπίδη. Καλά, έχει να σε. Τέτοια μέρα δεν τρέπει. Αντί να πει σήμερα δεν έρχομαι. Αντί να πει σήμερα δεν θα έρθω. Έσκασε η βόμβα. Αντί να πει σήμερα δεν θα έρθω. Μπουρλότο. Αντί να πει. Έλα, νοταρά, έλα. Έλα μέσα. Σαφώ. Όπα! Τσαλτίδι, έλα. Έλα, μήνυμα. Θαλαμοφύλακα. Όχι. Θαλαμοφύλακα, μη στέλνει. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Να βγει και ο Ιωάννης Μεταξάς να μας μιλήσει για τα πρωταθλήματα του ο Άρης. Τον δικτάτορα είναι τον Ιωάννη Μεταξά, έτσι. Δεν μου. Ορίστε. Πες τα εσύ. 45. Όχι, πες το του εσύ, να πω εγώ τον άνθρωπο που Βλάξ περίμενε. Πατέρας είναι. Σύζυγος και πατέρας είναι. Εντάξει, δεν το πω το Βλάξ τον άνθρωπο. Γιώργο Ιταλό, σε χαρακτήρισε Βλάξ. Εντάξει. Και δεν τα πήρε με Ιωάννη Μεταξά. Τα πήρε με την κυβέρνηση των δοσιλόγων. Πες το ρε τον πρωθυπουργό. Δεν τους ξέρω.
Έλα ρε εσύ. Έλα τώρα κόλλησα. Δηλαδή, τον έχουμε αναφέρει 55 φορές. Εντάξει. Είπαμε, στο πρώτο πρωτάθλημα η απονομή έγινε στην Κομαντατούρ. Και το δεύτερο πάνω στο βουνό με τους αντάρτες. Αχ, θα μιλήσει για το καινούριο PlayStation, λέει 5 ο Γιώργος ο Ιταλός. Καλημέρα Γιώργο Ιταλό, παλικάρι, τι κάνεις, καλά είσαι? Ο Κώστας μας συγκινεί. Δώσε Μάριε να πάω την έγκυο σύζυγο στην αγαπημένη της τραγουδίστρια. Έχεις και σύζυγο, είναι και έγκυος και αγαπάει Λωρίνα Μακένιτ. Για σαν τη σύζυγου σου Κώστα. Ο Αντετοκούμπο έχει πει για τον μικρό, τον πιο μικρό αδελφό ότι είναι 10 φορές καλύτερος με αυτόν. Ότι είναι πολύ καλύτερος, ναι. Ναι. Μάλιστα. Έχω δει ένα-δύο βιντεάκια, 2-3 λεπτά. Αλέξανδρο λένε. Στο high school, ναι. Τι, Παναγιώτη, ξέρεις τι κάνει. Άστο. Ναι. Στο τι έχεις δει. Τον μικρό, τον πολύ μικρό που είναι στο high school. Τέσσερις είναι. Ναι, τέσσερις. Τέσσερις, ναι. Το είπαν και τώρα, εντάξει, μπορεί αυτό να είναι και λίγο σπρώξιμο. Εντάξει, οκ. Αδέρφια είναι, αλλά το βιντεάκι που είδα, τα δύο βιντεάκια που είδα είναι παλαβά. Άστο. Πάρτα και φύγε. Πάρτα και φύγε κανονικά. Λοιπόν, να πούμε ότι συμβαίνει αύριο. Αύριο θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα το Τάβλι. Το υπέροχο έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη με Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμος Κιαδαρέση στο Θέατρο Κήπου. Αύριο αυτά. Αύριο αυτά. Κυνηγάω κάτι, το είπα, για αυτή την εβδομάδα. Ίσως κάποιοι το ψηλιαστήκατε. Κάτι πες για την Παρασκευή. Είτε ναι. Γίνει, δεν γίνει, είπες, ναι. Κάτι θα πεις. Ίσως κάποιοι, κάποιοι το ψηλιαστήκατε. Αύριο δίνουμε για το Τάβλι. Δηλαδή, μπορώ να το βάλω σαν ερώτηση. Αν ψηλιαστήκατε, τι είναι αυτό με έπαθλο γυαλιά. Νομίζω ότι κάποιοι το καταλάβατε. Έχω την αίσθηση αυτή. Λοιπόν, επίσης, σήμερα στην πόλη μας, όχι απλά στην πόλη μας, γίνονται τρελά πράγματα. Sky Meet, η Φόφη γεννηματά. Και οι δύο θα είναι εδώ. Ναι, ο Καραμαλής και. Ναι. Καλά, αυτό δεν είναι, εντάξει. Δεν θα μιλήσει. Η Φόφη που θα πάει. Λοιπόν, πού θα πάει η Φόφη. Σε παραδέχομαι, πού θα πάει. Θα σου πω τώρα. Εδώ πέρα... Είναι εδώ, πρέπει να έχει φτάσει. Αν δεν έχει φτάσει, φτάνει σε λίγο. Η γυναίκα καλώς να έρθει. Η Φόφη γεννηματά. Κάνα ξενοδοχείο στην Περαία, όχι. Τι θα πάει να ελέγξει. Τι είπε, Σωτήρη. Το μετρό. Στο Μακεδονία, όχι. Όχι. Μετρό, το α, μετρό. Δεν ξέρω. Αν πάει να μείνει εκεί να μιλήσει, να πιει ένα καφέ, να κάνει τα πέντε, δεν το ξέρω μετρό, αυτό. Τι θα ελέγξει. Το βασικό που θα κάνει τι είναι. Το μετρό, να δει το μετρό πώς πάει. Πιστεύω ότι αν σου αφήσω να λες μέχρι το πρωί. Να σου φέρω πέρα φαγητά, αναψυκτικά, καφέδες. Να μην κουνήσει από εδώ. Είπε ο λόγος με τις επίσκεψεις, ο βασικός λόγος επειδή είναι αυτός. Πού θα πάει, βασικά, πού θα πάει. Αν σε αφήσω μέχρι αύριο το πρωί. Δεν το βρίσκω. Θα λες, ο δασκαλάκης θα κοιμηθεί, θα πάρει τηλέφωνο η γυναίκα, το πει τι κάνεις, έλα το μικρό κλαίει, κάνει. Θα είσαι εδώ πέρα, δεν το βρίσκεις. Μέσα στην πόλη. Δίπλα στην πόλη. Θα πάει στη Χαλκιδική. Στην πόλη είναι, όχι. Όχι. Αφού δεν το βρίσκω τώρα, τι κάνουμε τώρα. Ροκανίζουμε χρόνο. Στο δάσος του Σέιξου. Του Σέιξε. Θεσσαλονικιώτικα. Ναι. Του Σέιξε. Ναι. Για ποιο λόγο. Για να ελέξει. Έλα από εδώ. Ναι. Έλα από εδώ. Άντε, για να ελέξει. Έλα, να δει την ιστορία αυτή με την αποφλίωση των δένδρων. Ναι. Έχουν αρρωστήσει. Ναι. Μπουρλότο. Την ιστορία με αυτή με το έντομο. Ποιο έντομο. Και υπάρχει ένα έντομο, ναι, το οποίο κατατρώει τους φυλλούς των δένδρων. Τι λέρε. Πώς λέγεται αυτό. Τα καταντάει σαν και εσένα. Ναι, πώς το λένε αυτό το έντομο. Α, δεν το ξέρω. Επειδή κάνει τον έξυπνο, κατάλαβα. Όχι, πες το. Πες το. Δεν το ξέρω. Α! Απλά ωραίο, λέω, ρωτάω. Ωραίος αυτός, δεν σου είπε. Πάμε φορτώνει. Ρωτάω, φίλε. Ωραίος, μπράβο, ωραίος. Δασκαλάκι, ξέρεις ποιος ήταν ο πρώτος ντράμερ των Λέπαρντ. Τον ξεχνάω, ε. Υπέκτους. Αιτ. Κάποιος σου το έστειλε, παιδιά. Ναι, βλέπεις εδώ κανένα μήνυμα. Βλέπεις κανένα μήνυμα. Σε παραδέχομαι, το είπες αμέσως. Υπέκτους. Λέω μπάσκετ το ξέρεις, γράψε το εκεί πέρα. Υπέκτους. Να κάνω και εφές αγκόμενες, να κάνω και εφές τα αγκομενάκια, υπέκτους. Λοιπόν, το πιάνετε βέβαια το συμβολικό της κίνησης, έτσι. Πράσινο, ναι. Κινάλ Πασόκ, να δω τι είναι αυτό που αποπρασινίζει το ΣΕΙΧΣΕ. Έρχεται η Φόφη για να το κάνει πράσινο. Μιλάμε για τρελά πράγματα στην πόλη μας σήμερα. Δύο διπλές προσκλήσεις, Λωρίνα Μακένιτ, απόψε, live στο θέατρο Γης. Και τρία t-shirts Κώστα Ζουράρης. Πρωτάθλημα 18-19. Ένα medium, ένα large, ένα extra. Ο 501, ο Παοκτσής. Τον αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο. Εψέ, έκλεψε την παράσταση. Την πήρε και την πήγε σπίτι και του. Και την κρατάει ακόμα. Προφανώς το ίδιο θέλει να κάνει και σήμερα. Διαβάζω το μήνυμά του. Πώς θα το κάνεις. Διαβάζω το μήνυμά του, yeah. Και πηγαίνουμε στο The Break κατευθείαν. Κλείστε το Σωτήρι. Και κατευθείαν πάμε σε διάλειμμα. Ο πλαστήρας είμαι. Το κάψαμε στην απονομή του τίτλου.
Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Προηγείται κατά πολύ η Λωρίνα Μακένη των t-shirts. T-shirts έχουμε όλα και όλα. Δύο συμμετοχές για Μακένη καμιά 7-8. Λοιπόν, δίνουμε τρία t-shirts Κώστα Ζουράρης, ΠΑΟΚ 18-19, ένα medium, ένα large και ένα extra και δύο διπλές προσκλησούλες Λωρίνα Μακένη τα απόψε στο θέατρο Γης. Λαϊβάρα, έτσι, για όλο τον κόσμο. Υπέροχες κέλτικες μελωδίες, world music, new age, ethnic, όπως θέλετε πείτε το. Διάβασε λίγο εδώ η καλή εφημερίδα του, ναι. Οργή για την προκλητική δήλωση Ζουράρη. Ωραία. Εφημερίδα ένα. Είναι η καλή εφημερίδα Metrosport. Την οποία υπηρέτησα με συνέπεια επί 7,5 χρόνια. Μόνο. 7,5 με 8 εκεί. Εγώ 13. Ωραία, μόνο. Μπράβο. Στον για ξαναπες τι λέει η βίντεο. Οργή για την προκλητική δήλωση Ζουράρη. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Η προηγούμενη φορά που είχε απασχολήσει ο κύριος Ζουράρης για τα αθλητικά δρόμενα. Είχε ξεφτυλίσει τον Άρη στο ραδιόφωνο Μετρόπολης και τον αποθέωναν όλοι οι παοκτσίδες. Το είπα χθες τόσο στα μήνυμα στο Ζαγόρα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Όταν λοιπόν ο Ζουράρης βγαίνει και ξεφτυλίζει τον Άρη, τον αποθεώνεται. Και μάλιστα τον φιλοξενούσε αυτός που είχε την ταβέρνα. Τον αποθεώνουν κάποιοι, όχι τον αποθεώνεται. Εδώ πέρα κάποιοι. Μιλάω συγκεκριμένα. Είχε φιλοξενηθεί από συγκεκριμένο παραγωγό, που δεν είναι δημοσιογράφος βέβαια. Κάνει και τα Σαββατοκύρια γιατί κάνει και έχει και μια ταβέρνα που την έχει κτλ. Και χασκογελούσε όταν είπε αυτά που είπε για τον Άρη. Τώρα είναι προκλητικός. Τώρα είναι προκλητικός ο Ζουράρης. Τώρα που είπε την αλήθεια. Δεν καταλάβαμε μάλλον στην εφημερίδα το νόημα των δηλώσεων. Δεν το καταλάβανε. Γιατί το καταλάβανε και όλοι οι παοξίδες. Δεν το καταλάβανε. Το IQ μας είναι χαμηλό, δεν είναι το παοξίδο. Έτσι δεν λέτε. Εσείς τα λέτε. Εσείς τα λέτε. Εδώ μόλις τώρα εσύ παραδέχτηκες ότι δεν το καταλάβανε. Δεν το καταλάβανε. Εσύ το παραδέχτηκες. Γιατί να το πω εγώ ότι είσαι χαμηλό IQ, αφού μόνο εσύ το λες ότι δεν το καταλάβανε. Το επιβεβαιώνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Το επιβεβαιώνω. Άρα μη λέτε, το λέτε. Πες. Είμαστε. Είμαστε, ναι. Κάποιοι όμως δεν είμαστε. Κατάλαβες. Γιατί παίρνει ένα μέρος. Τελικά είσαστε ή δεν είσαστε. Παίρνει ένα μέρος. Κάποιοι δεν είναι, ρε φίλε. Παίρνει ένα μέρος το δηλώσει γιατί δεν εννοεί αυτό το πράγμα που λέτε. Εσείς όπως το λέτε είναι σαν να λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Καστανίδης, ο Χάρης. Αυτός είναι. Λοιπόν, δεν έχουν εξαφανιστεί αυτοί. Κατεβαίνει ξανά ο Καστανίδης. Με ποιον? Με το Κινάλ δεν είναι, με το Κινάλ. Δηλαδή κάναν μια παύση, μια πενταετία, εξαετία, εφταετία και ξανά προς τη δόξα τραβάν. Σε ποια πολυκατοικία μένει? Μην πει στον αέρα. Τι σημασία έχει η πολυκατοικία που μένει? FM κενό. Περίμενε, εδώ είναι το θέμα μας, φίλε. Δηλαδή όταν ο Ζουράρης βγαίνει και ξεφωνίζει τον Άρη, είναι καλός. Όταν ο Ζουράρης βγαίνει και λέει την αλήθεια για τον ΠΑΟΚ, είναι καλός. Δεν λέει αλήθεια. Δεν έκαιρεξε την μπαράκια του Μαρινάκη για αυτό. Αυτό το άρα, αυτό το νόημα. Σαν να προσαρμόζω πάλι τα θέματα. Αυτό το νόημα. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρωτάθλημα. Πες τι είπε ακριβώς ο Ζουράρης. Να το πω σωστά. Πες ακριβώς τι είπε ο Ζουράρης. Γιατί δεν λέτε ακριβώς τι είπε ο Ζουράρης. Περίμενα το πω. Εδώ το βάλαμε, ρε φίλε. Ηχητικό, εμείς δεν είπαμε. Εμείς δεν είπαμε, λένε, μου είπανε, άκουσα. Βάλαμε τον ίδιο. Ο οποίος τι λέει. Βάλαμε το ηχητικό. Ο οποίος τι λέει. Καλά που υπήρξε. Κάτσε να το πω σωστά. Καλά που υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην βάζεις λόγια στο καλά που υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε έτσι. Δεν υπάρχει λέξη. Καλά που υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν λέξεις. Και πήρε πρωτάθλημα ΠΑΟΚ γιατί διέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ την παράγκα. Δεν λέει έτσι. Λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Άκου τώρα. Άλλο το παραπλήσιο. Δεν λέει πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκου να σου πω λοιπόν. Τι λέτε εσείς. Τι λέμε εμείς. Όταν κάποιος λέει κάτι που συμφέρει τον ΠΑΟΚ είναι αλήθεια. Όταν κάποιος λέει κάτι που δεν συμφέρει τον ΠΑΟΚ είναι ψέματα. Ναι. Αυτό λέτε εσείς. Μάλιστα. Μονίμως. Mm. Πάντα. Αυτό λες. Ναι. Mm. Αν ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα εσύ, είναι δίκαιο. Δηλαδή, αν οι άλλοι παίρνουν δηλαδή, κάτι είναι εσύ άδικο. Εσύ δηλαδή τι κάνεις, για πες μας λίγο. Κάνω. Την αλήθεια. Κάνεις, την αλήθεια, μάλιστα. Πέρυσι το Σεπτέμβριο που συμφώνησε για τηλεοπτικά με την ΕΡΤ. Δεν σου πει κανείς τίποτα. Φέτος γιατί λες για τον ΠΑΟΚ, γιατί να πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Τι να μου πεις για τα τηλεοπτικά για την ΕΡΤ. Τι να μου πεις. Τι να μου πεις, είναι η πρώτη ομάδα σε τηλεθέαση. Ο Νεοφώτιστος, όπως λέγατε, είναι πρώτος από όλους. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρει η ΕΡΤ πριν ξεκινήσει, πριν κάνει τη συμφωνία. Δεν ξέρει με ποιον πάει να συμφωνήσει όμως. Και τώρα ξέρει με ποιον πάει να συμφωνήσει. Πολύ τώρα, ωραία. Τώρα για ποιο λόγο να μην συμφωνήσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ. Ο νόμος της αγοράς είναι να πάρει 7,5 εκατομμύρια. Και λίγα να πάρει 5. Είναι ψίχουλα. Είναι ψίχουλα πάρα. Θα μιλήσεις σοβαρά ή θες να μιλήσεις σαν... Πόσα πήρες αγόρι μου γλυκό εσύ? Δύο. Ο Παναθηναϊκός πόσα πήρε? Τέσσερα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 4 και θα πάρω εγώ 5. Συγγνώμη, θα πάρεις διπλάσια τον Παναθηναϊκό. Τριπλάσια πρέπει να πάρω. Τριπλάσια. Άρα εγώ που τερμάτισα 13 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό τι πρέπει να πάρω? Κάνε ένα προσαρμογή. Α, κάνε ένα προσαρμογή. Ναι, φυσικά ναι. Αφού τα δύο είναι πολλά. Όχι, ήτανε.
Τώρα λέω, τώρα πλέον δεν είναι. Α, άρα να πάρω 5. Πάρε 5. Θα αν πάρω 5, να πάρει 8. Όχι, θα πάρω 15, δεν θα πάρω 8. Θα πάρει και 3 να γίνουν 18. 18. Oh, ναι. Δεν με πειράζουν τα 3, δεν με πειράζουν. Μετά. 3 πολλά έχει φάει. Πολλέ φορέ έχει φάει. Η έπαρση, αυτό λοιπόν υποστηρίζει. Δεν είναι έπαρση. Ο ενθουσιασμό και η χαρά σου. Βαφτίζεται έπαρση, ενώ ο ενθουσιασμό και η χαρά η δικιά σα είναι, ρε παιδί μου. Η σιριζοέπαρση σου. Η φλόγα με στην καρδιά για τον Άρη. Έβγαζε μια τροπολογία ο τύπο και το περνούσε. Σου χάρισε χρέη, σου χάρισε οικόπεδα. Πλήρωσε σαν το. Σαν το κορόιδο Ζαβίδη. 40 εκατομμύρια. Τίποτα δεν έπρεπε να πληρώσει. Τίποτα δεν έπρεπε να πληρώσει. 12 χρόνια δεν πληρώνει τίποτα στο δημόσιο. Και τα, μετά τα 12 δεν έπρεπε να πληρώσει τίποτα. Δεν θα μπει μέσα στο ταξί και δεν θα σε πληρώσει. Θα δεν θα σε πληρώσει. Τι νομίζω, δεν μου το κάνανε. Δεν μου το κάνανε. Όξιδε. Πώ ήταν, ό,τι ήταν. Τι να κάνω. Όξιδε. Και εσύ μπορεί να μπει και να βγει από το ταξί. Εγώ δεν θα πληρώσω. Τώρα που είναι εδώ πέρα ο Χρήσανθο, να διαβάσουμε και πάλι το μήνυμα του Παοκτσί 501 σχετικά με, το, με αφορμή το μήνυμα του Ιταλού του Γιώργου να σηκωθεί ο Μεταξά να μιλήσει για τα προβλήματα του Άρη. Κάνει ο 501. Μπου, ο πλαστήρα είμαι. Το κάψαμε στην απονομή του τίτλου. Αυτό είναι καθαρά χιούμορ, έτσι. Είναι ωραίο αυτό. Εμένα μου άρεσε. Αυτό καταλαβαίνει τι κάνει. Σου λέει: έχω του άλλου εδώ πέρα και πάω και Άρη, γελάω μαζί του. Αυτό έχει τα χωράφια εκεί πέρα που τα έχει τη Μαλακάσα, που τα έχει Μαρή, που τα έχει Ηρακλή, που τα έχει. Χορτατζίδε, χορτατζίδε κτλ. Εκεί μπορεί να τα πουλήσει ο Ηρακλή. Μονάκο τώρα. Φυσικά. Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα. Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα, ξέρω, αλλά ναι, δεν μπορεί το έχουν τώρα στην τσίτα. Για τον ίδιο λόγο που δεν μπορεί να πουλήσει, δεν μπορούν και να τα πάρουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν οι τρόποι όμως που θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, άκου για ποιο λόγο ζητάει ο Ηρακλής να επανέλθει. Παναγόπουλος, φίλε. Ανέλαβε Παναγόπουλος και έστειλε ο Παναγόπουλος. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται κτλ. Και πραγματικά θέλω οι Ηρακλητές να ακούσουν λίγο σοβαρά. Να ακούσουν αυτά που γράφει ο τύπος αυτός εδώ πέρα ως αιτία για να πάρει τον Ηρακλή. Εν τω μεταξύ, δεν λένε τη μεγαλύτερη την πραγματικότητα. Πώς εσύ λες τη μισή αλήθεια πάντα, ούτε αυτή τη λένε. Αθωώθηκε, λέει, αθωώθηκε, λέει ο Ρέμος, άκουσε λίγο για να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Γιατί τους κοροϊδεύουν, φίλε. Στον Ηρακλή λες. Ακούστε, Ηρακλειδή, στην αλήθεια από διαστόματος. Ναι, Μάρη, αφού δεν τη λες εσύ, θα την πω εγώ. Σε ρώτησα 30 φορές. Πάρε ένα φάσκελο. Σε ρώτησα 30 φορές και δεν λες για τον Ηρακλειδή. Πραγματικά. Λέει λοιπόν η λογική του Ηρακλή. Ο Ρέμος αθωώθηκε για τις πλαστές ενημερότητες. Άρα και ο Ηρακλής πρέπει να επανέλθει στην Αλφα Εθνική. Αν το δεις καθαρά οπαδικά, καλά κάνουν και το λένε. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Γιατί αθωώθηκε ο Ρέμος? Γιατί δεν ήταν πλαστές οι ενημερότητες? Γιατί αν αθωνόταν γι' αυτό και λέγανε δεν ήταν πλαστές οι ενημερότητες. Είναι ψέματα ότι ήταν πλαστές οι ενημερότητες. Έτσι. Ναι, γιατί αθώθηκε για πες. Γιατί παρήλθε μετά από τόσα χρόνια το χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορούσε να καταδικαστεί. Γιατί επειδή είναι πλημέλημα, πρέπει να καταδικαστεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα είναι τα χρόνια, πρέπει να είναι μέσα στα 5 χρόνια, ας πούμε. Πέρασαν 8 χρόνια. Άρα πάει και λέει: καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ναι, μεν έχει γίνει το συγκεκριμένο αδίκημα, αλλά επειδή ο νόμος λέει ότι αν μέσα στα 5 χρόνια δεν καταδικαστώ, αθώνομαι. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Δεν αθώθηκε ο Ρέμος γιατί κρίθηκε ότι ήταν κανονικές οι ενημερότητες. Προφανώς άρα... ο Παναγόπουλος το ξέρει. Νομικός είναι. Τουλάχιστον αυτό το ξέρει. Άσε το τι ξέρει ο Παναγόπουλος και τι δεν ξέρει. Απλά... 50.000 φορές ο Παναγόπουλος μια ζητάει να πέσει ο Άρης. Μια έλεγε το μετοχικό κεφάλαιο του Καρυπίδη. Δεν... Άσε. Ναι. Ο νομικός γράφει πράγματα. Εγώ σου λέω την πραγματική διάσταση. Άξι. Για ποιο λόγο ζητάει λοιπόν να επανέλθει η ομάδα? Άκου τώρα νομικό επιχείρημα. Άκου. Αν ακούει ο κύριος Παναγόπουλος να καλέσει. 23-10-10. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο Παναγόπουλο. Την άλλη φορά που μιλούσαμε έκλεισε το τηλέφωνο και δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί. Στον κύριο Ζαγόρα, φυσικά. Στον αέρα υπάρχει ηχογραφημένο. Α, ναι, ναι. Το πρέπει να ακούσει από αυτό λιγάκι. Λοιπόν. Πάρε Παναγόπουλο. Που πήγε και έμπλεξε. Άκου λόγου. Επειδή αυτή τη στιγμή μόνο τυπικά υφίσταται αγωνιστικά, διοικητικά και οικονομικά η ΠΑΕ Ηρακλής που προήλθε την ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ. Άρα αυτό είναι επιχείρημα για να επανέλθει η άλλη. Επειδή πιθανολογείται. Βάσιμα πλέον ότι αυτή η ΠΑΕ σύντομα θα διαλυθεί. Όμως ανά πάση στιγμή το αυθεντικό ιδρυτικό σωματείο θα μπορεί να δείξει μια νέα καθαρή ΠΑΕ Ηρακλής. Άκου τώρα επιχείρημα. Επειδή πιθανολογείται ότι μπορεί να διαλυθεί, μα κάνουμε την άλλη εμείς. Περιμένουμε. Επειδή στο αναδιαρθρωμένο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όλη η Ελλάδα θέλει να υπάρχει ο Ηρακλής. Δες επιχείρημα τώρα, αυτό επιχείρημα. Περίμενε, συνεχίζω. Επειδή αν υπάρχει βούληση από την ΕΠΟ, πρόσεξε. Επειδή αν υπάρχει βούληση από την ΕΠΟ και τις Λίγκες, μπορεί να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό, αλλά και να επανορθωθεί η συντελεστήσα εισόδου του λόγου μας αδικία. Αυτό τώρα είναι επιχείρημα, Παναγιώτη. Επειδή. Συνεχίζω. Επειδή το σωματείο μας εξαιτίας του άδικου υποβασμού και της διάλυσης πάει, πέσει τεράστια οικονομική ζημιά, χάνοντας έστω και δικαιώματα επί 8 αγωνιστικές. Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρόμαστε. Καταγγέλουμε. Και πρόσεξε τώρα.
ποιο είναι το κύριο επιχείρημα. Γεια ρε Παναγόπουλε. Εσύ προσωπικά με τον Παναγόπουλο. Επειδή επομένως... Παναγόπουλε να μιλήσει με τον Ιπποκράτη 3. Ο Παναγόπουλος, οτιδήποτε υπάρχει Άρης κατά διαστήματα, πήγαινε, έκανε καταγγελίες, πήγαινε, ζητούσε να μην πάρει άδεια. Με λάμπρο σκόρδα έκανε καταγγελία. Με Μαρούπα εκεί πέρα σε έλεγε. Ναι, το θυμάμαι το μεταλλικό. Βγαίνει στα ραδιόφωνα, έλεγε ότι δεν είναι γνήσιο το μεταλλικό κεφάλαιο του Καρυπίδη, για το οποίο έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Έτσι. Δεν έχω εγώ μαζί του. Συνεχίζω. Επειδή επομένως έγινε σεβαστή από τα ποδοσφαιρικά όργανα αυτή η απαλλακτική απόφαση του εφετείου Αθηνών και τελικά δεν τιμωρήθηκαν οι ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πρέπει να γίνει σεβαστή και η απαλλακτική απόφαση του εφετείου Αθηνών για τον Αντώνη Ρέμο και να απαλλαγεί η ΠΑΕ Ηρακλής. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αν γίνει αυτό που λέει, αν τα αφηγεί, φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Θα έρθω εδώ. Ηρακλής που παλέρχεται. Με όνομα Βραζιλιάνικο, Σμεράλδα. Έχω δύο Ηρακλής τέτοιο κτλ. Με πανό Παναγόπουλο. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν αντιλαμβάνεστε και δίνετε δικαίωμα σε αυτούς, όλους, όλους αυτούς να χρησιμοποιούν το όνομα του Ηρακλή. Γιατί δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά για να πας σε ένα δικαστήριο και να ζητήσεις κάτι ή να στείλεις ένα έξοδο πρέπει να έχει μια νομική βάση. Αυτά, όλα αυτά δεν είναι καμία νομική βάση. Και σου λέω το πάρα πολύ απλό παράδειγμα που δεν το λέτε. Δεν το λέτε κανένας από εσάς. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή τη φορά δεν πέσατε. Δεν σας έριξαν αυτή τη φορά. Το κεφάλι σας έριξαν αυτή τη φορά. Και όσα κάνατε. Ο Ρέμος αθωώθηκε γιατί πέρασε το διάστημα στο οποίο θα μπορούσε να καταδικαστεί. Όχι γιατί δεν ήταν πλαστή η ενημερότητα. Με καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Άρα δεν υπάρχει λόγος να λες τότε. Άλλο έπρεπε να λες. Ότι τότε δεν υπήρχε ποινή υποβιβασμού. Τότε δεν υπήρχε ποινή υποβιβασμού για την πλαστή ενημερότητα. Τότε υπήρχε. Αφαίρεση βαθμό δεν είχε. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν ήταν ποινή, δεν ήταν υποβιβασμός πάντως. Και το αλλάξανε. Εκεί το σκίσανε τον Ηρακλή. Του αλλάξαν τον κανονισμό μέσα στη χρονιά και τον πήγανε για δυσφήμιση του αθλήματος για να μείνει ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά όχι να μου λες αθώθηκε ο Ρέμος, άρα δεν έπρεπε να γίνει. Μα δεν αθώθηκε γιατί ήταν νόμιμη η ενημερότητα. Ωραία. Πάμε. Τι ωραία, κατάλαβες τίποτα από όσα είπα. Ναι, κατάλαβα. Πάμε στο μήνυμα 164. Παιδιά και τους διαγωνισμούς είπαμε, έτσι. FM και ένα όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις t-shirts για τα t-shirts του Ζουράρη ή live για το live της Λόρνα Μακένιντ απόψε. Αποστολή στο 54526. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν η μοναδική φορά που μιλήσαμε για την Ηρακλή. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ. Ο Παναγιώτης δεν θα ξανασχοληθεί. Και αυτός που είναι Ηρακλής δεν θα ξανασχοληθεί. Εννοείται. Μην καταστρέψει την εκπομπή πάνω από τον Ηρακλή. Η δικαιολογία για τα εγκλήματά σας είναι. Αυτό το πράγμα και την εκπομπή. Μια πόλη. Μια λαό του Ηρακλή όμως. Μια πόλη, ένας νομικός, μια τρόικα. Δεν γίνεται να λογοδοτεί μόνο ο Αριανός στο λαό του Άρη, ο ΠΑΟΚ εσύ στο λαό του ΠΑΟΚ και εσείς να την περάσετε ζούλα. Θα λογοδοτήσεις το λαό του Ηρακλή. Που είσαι μούγκα με τον Παπαδόπουλο και έλεγες για τον Κρίσιο των Μαρμάρων. Ο οποίος κάνει πάρτι με το Μαρόκο και φοράει και λεμπίες. Και την ίδια στιγμή διαλύεσαι. Ο Μαντζέρο. Το πάρτι που έγινε ακριβώς. Στη Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια. Έβαλε τι έτησε χανούμισε. Οκλαχώμα. Έτησε χανούμισε. Έτησε άραβε στους άλλους. Πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά και μετά πήγε στους παίκτες του Ηράκλειου. Κάνε καλά, γράμμα. Να σα δίνω 100 ευρώ το μήνα. Είπε να δίνει 100 ευρώ το μήνα. Βέβαια. Έδωσε στη χανούμισε 100 ευρώ το χορό και τώρα μου λέει 100 ευρώ. Βέβαια. Πάλι καλά 100 το μήνα. Λοιπόν. Πάμε στο μήνυμα του 164, το παουτσάκι το άρρωστο. Καλημέρα. Γιατί ζητάνε όλοι οι ξένους διαιτητές τότε, κούλι γερά, σε σένα στεριζόμαστε, πρωτάθλημα ξανά. Έτσι. Ναι. Ο 507, δεν το πιάνω στην αρχή λιγάκι. Γιατί να μην έρθει ο ΠΑΠ, Μάριε, επειδή αν και ξέρεις να διαβάζεις, εμεινεύεις όπως σε συμφέρει. Όπως σε συμφέρει. Τουλάχιστον 10 φωτογραφίες είδα. Α, ναι. Α, περίμενα. Τουλάχιστον 10 φωτό είδα τον Γιάννη χωρίς την τζαπερδόνα. Μου το στείλανε κιόλα. Ξεφτυλισμένε. Αυτό θέλει να πει. Ξεφτυλισμένε. Μάλιστα. Όχι, έχει δίκιο Μάριο. Άλλο πράγμα είπε. Τι είπα. Αν μου εμφανίσουν άλλες 10 φωτογραφίες που να είναι μόνο οικογένεια. Τέλος. Τέλος, οκ. Εγώ τα ξημερώματα το πρωί χθες. Αυτό είπε. Βγαίνει MVP. Δύο ώρες μετά. Ό,τι είδα, οι φωτογραφίες ήταν. Φίλε, σου ξαναλέω. Όταν κάποιος επιλέγει τρεις φωτογραφίες για να βάλει ένα άρθρο, προσπαθεί να τους συμπεριλάβει όλους. Βρε, εγώ είπα. Ε, τι είπες. Είπα. Είπες μια μπουρδα, είπες. Όπως πάντα, ορίστε με τη μάνα του μόνο. Μπράβο. Μόνο με τη μάνα του. Μπράβο. Μπράβο στο παιδί. Αν είπα ότι αν έχει βγάλει και άλλο σετ που είναι μόνο η οικογένεια και μόνο η μαμά. Άρα έστει μια εκπομπή με ένα ψέμα πάλι. Τσαπερδόν. Μέχρι εκείνο που κυκλοφορούσε εκείνη τη στιγμή. Έτσι, μπράβο. Είσαι μπούρδας. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και ο δίπλας είναι ο κολομπούρδας. Ο 507, ο 507 μάλλον αντιλαμβανόμαστε, είναι ο Αντώνης Κασάνδρου, σε ποιον αναφέρεται. Γκέμπελς του Λίμπερο. Επειδή εσύ έχεις μάλλον ειδιπόδιο με το Μετρόπολης, δεν σημαίνει ότι το Μετρόπολης είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μην τα συνδέεις. Ποιος είπε για το Μετρόπολης.
Εσύ. Είπα για συγκεκριμένο παραγωγό. Τιμώ πάρα πολλά παιδιά και είναι και φίλοι μου και κολλητοί μου. Γιατί δεν αφήνει να απαντήσω εγώ. Εγώ δεν είμαι ο Γκέμπελς. Εγώ δεν είμαι ο Γκέμπελς. Όχι εγώ. Αφού εσύ με το Μετρόπολης πώς ταξίδι πόδιο. Εγώ ήμουν 13 χρόνια. Και ξαναλέω, στο Μετρόπολης υπάρχουν πάρα πολύ καλοί φίλοι μου και πολύ καλοί δημοσιογράφοι και υπάρχουν και κάποιοι οποίοι κάνουν προπαγάνδα. Όπως υπάρχουν παντού. Ο συγκεκριμένος λοιπόν όμως που ξύνει ταβέρνα και τα λοιπά, τότε που είπε ο Ρουζουράτσα αυτά που έλεγε, χασκογελούσε. Και δεν ήταν προκλητικός. Καλά, και εγώ χασκογελάω πολλές φορές εδώ. Όχι. Αλλιώς είναι. Άλλο, εσύ, τι άλλο είναι. Άλλο είναι να βγαίνει εγώ να βρίζω. Να σου πω κάτι, να βγω εγώ να βρίζω τον ΠΑΟΚ, να τον βρίζω όμως. Μπινελίκι. Αν θέλει νικά, τέτοια. Τα χοντρά μπινελίκια. Και στα γελάς. Και στα γελάς. Ναι. Δεν νομίζω να γελάς. Θα αντιδράσεις. Έξω το κάνει, βέβαια, δεν γελάς. Ωραία, λοιπόν. Άλλωστε, έξω μπορούμε να. Κάνουμε γλωσσόφυλλα. Έξω μπορεί να βγάζουμε την. Το κεφάλι μας και να προχωράμε. Ναι, παλικάρι μου, σε παραδέχομαι. Μπουρδα. Μεγάλη μπουρδα πήγα να πω. Για νομικό ήταν μεγάλη. Στο 90. Άτυχη στιγμή για νομικό. Ευτυχώς την έπιασα. Υποκράτη 3. Κράτησα. Ναι, αυτά. Κατάλαβες. Και μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι, φίλε Αντώνη Κασάνδρου, ότι εκφραστές προπαγάνδας είναι σε κάθε μέσο μπορεί να είναι. Σε κάθε μέσο μπορεί να είναι. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ το γνωρίζεις αυτό το πράγμα με την περιουσία του Ηρακλή. Δηλαδή μπορεί να γίνει τίποτα, ας πούμε. Λοιπόν, μπορεί να πουλήσει ο Ηρακλής. Όχι. Ένα κάτι βασικό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής έχουν τη μεγαλύτερη γη, η έκταση γης και μεγαλύτερη σε αξία Μπούρδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Μέσα σε αστικό ιστό. Μπούρδα. Ξεκάθαρα. Ναι. Μπούρδα. Όχι μπούρδα και αυτό. Υπάρχουν στρέμματα στη Μίκρα και στην Ελλάδα. Μίλα και με 100 Αθηναίους. Τι μπορεί να κάνει με αυτά, δεν χρειάζεται να μιλήσω με κανέναν. Είναι μια μπούρδα την οποία αναπαράγετε εσείς. Ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής. Την οποία αναπαράγετε εσείς. Είναι γνωστό. Για πες μου, ο Ρέντης είναι πιο μικρός από τον Ηρακλή. Ηλεοφόρος Αλεξάνδρας. Α, τι λεοφόρος Αλεξάνδρας. Το Ρέντη είναι πιο μικρό από τον Ηρακλή. Δεν το έχω μετρήσει το Ρέντη. Απ' έξω έχω περάσει. Πώς λες ότι έχει τη μεγαλύτερη. Κατάλαβε σου λέω. Σε αξία μέσα αστικό ιστό. Ηλεκτρικά μιλάω. Μέσα αστικό ιστό. Ηλεοφόρος Αλεξάνδρας γίνεται, ας πούμε, αδιανόητο πάρκο. Ποιο μέσα είναι στην πόλη, στο κέντρο. Το μέσα αστικό ιστό, ποιο εννοείς. Τη Μίκρα. Ρε φίλε, φυσικά, Μίκρα. Και ναι, η Μίκρα. Γιατί πηλαία, ρε φίλε. Άρα το κλειστό που έχει. Το κρατικό τη πηλαία που έχει παραχωρηθεί. Το ιδιόκτο του ΠΑΟΚ. Ναι. Το κρατικό. Καλά, λέγεται, που έχει παραχωρηθεί η χρήση και η νομή. Άντε, πετάξτε μας έξω. Συγκεκριμένου είναι πιο. Έλα, με πετάξτε έξω. Σε αξία δεν ξέρω. Ας τα ψάξουμε. Περίμενε, ρε Μαρία. Αυτή τη στιγμή. Οι χορτατζίδες είναι σίγουρα πιο μεγάλες. Το είπες. Οι χορτατζίδες είναι μαζί. Οι χορτατζίδες που είναι καρά μέσα στον αστικό ιστό. Καλά, σου μπορεί να 50 στρέμματα. Η μεσήβρια τι είναι. Και είναι. Τι? Τι? Στο έξω είναι. Στην ιδιότητα είναι μεσήβρια. Για καρού πήγε εσύ, ρε. Τι συγκρίνει. Μικρά είναι τέτοιο πιο μακριά. Εσένα μα σου δίνει σπίτι. Χορτατζίδες ή μεσήβρια. Θα έπαιρνε με καλά. Έχει τάσει με τα χωριά. Τι έμφυα θα πλήρωνε. Τι λε. Το ένα είναι. Πλήρως εξοπλισμένο με εγκαταστάσεις. Δεν και το άλλο τι είναι. Σου λέει τι μπορώ να είναι. Σαν γη, καλά σου λέει. Τι γη λέω εγώ. Σαν να σου λέει. Το ένα μπορεί να πουληθεί αύριο. Ναι, άλλο αυτό ρε. Και φίλε. Το άλλο τι η έχω. Περιουσία που έχεις και καλά και το λες και είναι ένα τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί το αφημίσει. Αν μπορεί να το πουλήσει, μπορεί να το πουλήσει. Τίποτα οι χορτατζίδες. Απλά δεν μπορεί να το πουλήσει. Ναι. Και δεν μπορεί να το πάρουν. Κάνω, ρε φίλε. Γιατί είναι το ιδιαίτερο αυτό καθεστώ. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Άκου τι μου λες εσύ. Έχεις μια. Θεάρα γυναίκα, ναι. Θεάρα, την παντρεύτηκες. Ναι. Είναι θεάρα. Ναι. Θεάρα της θεάρας. Ναι. Την ωραία. Έχεις κάθε βράδυ στο κρεβάτι σου. Και είναι μέσα σε ένα κλουβί. Ναι. Έχει και ένα κλειδώμα εδώ πέρα μέσα, ένα ναι. Αγνότητα και τα λοιπά. Ζώνη αγνότητας. Και δεν μπορείς να την ακουμπήσεις. Γιατί ναι. Μόλις την ακουμπάς, okay. Παθαίνεις ηλεκτροπληξία. Θεάρα και παραμένει όμως. Είναι η γυναίκα μου. Θεάρα παραμένει. Επί της ουσίας. Επί της ουσίας. Αύλαν. Επί της ουσίας. Ναι, αλλά άλλο αυτό βρε μάτια μου. Αυτό σου λέω ρε φίλε. Ποια είναι δικά του. Η γυναίκα. Είναι γνωστό αυτό. Νομίζω. Ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής έχουν τη μεγαλύτερη σε αξία. Αυτό έκταση. Είναι ένα παντζιλίκι το οποίο λέτε. Δεν γιατί είναι το μόνο που σας έμεινε. Μίλα μου 800. Είναι το μόνο που σας έμεινε. Μίλα σου πούνε. Καλά εντάξει. Μα και απλήρωτα. Πούλα το. Πούλα το να σωθείς. Άλλο δεν μπορεί να το πουλήσει. Δεν μπορεί αυτό. Λέμε, ρε. Ούτε να το πάρουν μπορεί. Άρα δεν το έχει ο Ηρακλής. Ούτε το πάρουν μπορεί. Άρα δεν το έχει. Είναι του γάμα σήμα Ηρακλής. Πιανού, αυτό που χωρίς αφημί. Κάτσε, ρε φίλε. Μπορεί να είσαι εσύ ιδιοκτήτης σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι μπερδεμένο. Δεν μπορείς να είσαι ιδιοκτήτης αν δεν μπορείτε να το δώσετε ή αντιπάρο για να το πουλήσετε. Πλήρωνε. Τον ένφια τον πληρώνεις. Είναι άλλο καθεστώς εδώ, ρε σύγχρονο. Α, είναι άλλο καθεστώς. Εντάξει. Γι' αυτό, και πολλοί, γι' αυτό έχουν πιέσει και τον Παναθηναϊκό έτσι. Το λένε πολύ αυτό και κάτω. Άστον τον Ηρακλή, για τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό έχουν πιέσει, ρε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, στο βαθμό με 100 εκατομμύρια εντάξει, το σώσανε. Ναι, ρε. Εντάξει, τι ναι, λες τώρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Στο βαθμό. Μια μπούρδα. Δεν έχουν πιέσει κανένα Παναθηναϊκό. Είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Μη σου πω ότι είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο ακόμα και από του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεύτερο break. Πέρσι ήταν αυτό, ρε μπούφο. Ξέρω. Καλά το είπε για νοημοσύνη κατωτάτου επίπεδο. Λοιπόν, άμα την επιστροφή μας
ανοίγουμε γραμμές. Κινέζοι πόνοι. Και για τον κύριο Σιμόπουλο και για τον κύριο Ζουράρη. 2310-287-888. Μην ξεχνάς, δύο διπλές προσκλησούλες. Λωρίνα Μακένη, Τλαϊβάρα, απόψε στο Θέατρο Γης. Γεια σου, ρε Σωτήρη, δασκαλάκι, λε παιδιά. Γεια σου, ρε γίγαντα Σωτήρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, ενωμένη δυνατή τρόικα σε ένα πρωινό καλοκαιρινό εδώ στην πόλη μας, που όμως μετά το μεσημέρι προμηνύεται ψιλοφθινοπροχειμωνιάτικο. Είπαμε, μιλάμε για, για την Μανίλα των Βαλκανίων. Τρέχουν δύο διαγωνισμοί, τρία t-shirts, Κώστας Ζουράρης, ΠΑΟΚ 1819, ένα medium, ένα large και ένα extra. Ταπεινή η συμμετοχή, είναι αλήθεια, και δύο διπλές προσκλήσεις, καθόλου ταπεινή η συμμετοχή, για τη Λαϊβάρα της Λωρίνα Μακένιτ, της περήφανης Καναδέζας με τις Ιρλανδικές ρίζες. Αν δεν κάνω λάθος, ο θείος της έπαιζε στη Χιμπέρνιαν ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις αρχές του 70, κάτι τέτοιο. Μπράβο ρε, ναι. Απόψε στο Θέατρο Γης, έτσι, το live της Λωρίνα Μακένιτ, δύο διπλές προσκλησούλες. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live ή t-shirts, ή στο ίδιο μήνυμα και t-shirt και live, αποστολή στο 54526. Περιμένει μία γραμμή, πάμε στη γραμμή όμως πρώτα το μήνυμα, αφήνουμε του Αντώνη Κασάνδρου το ένα και πάμε στο 142. Ο Χρύσανθος είναι σαν το κουκουέ σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ. Σαν το κουκουέ. Ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ είναι αρνητικό. Και ό,τι κάνει ο Άρης είναι σούπερ. Ας γελάσω 2,5 φορές. Χι. Καλύτερα κουκουέ πάντως, φίλε, παρά ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ σε παραδέχομαι. Εδώ σε παραδέχομαι. Είσαι γίγαντας. Πάμε γραμμές, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστήριξης. Είμαι ο Ανδρέας. Άνδριο. Ανδρέας από Νέα Υόρκη, γνωστός κομμουνιστής. Έψαχνα εις... Ναι. Ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω. Δεν θέλω για τον Βίλος και τον Ζουράρη. Δεν θέλω κομμουνιστής. Γιατί είπες αυτό, δεν είπες Σεϊσού και το είπες κάπως αλλιώς. Σεϊσέ. Σεϊσέ είναι κανονικά. Είναι σαλονικιώτικα. Δεν είναι Σεϊσού. Θα πάει σήμερα η Φόβη γεννηματά. Καλά, ρε Φιναράκο. Εγώ γίνηκα Σαλονίκη. Από το τουρκικό ξενείο που κάτω, όπως λένε την οδό. Αγίου Δημητρίου. Και οι ταμπέλες γράφανε, όχι, εκεί στο κοκκοτσου, πώς το λένε, το ξέρω, στο καρατάσου του άγαλμα. Από πίσω γεννήθηκα εγώ. Και οι ταμπέλες λέγανε προσέχ σου. Έχει γίνει, έχεις χάσει πολλά επεισόδια, Ανδρέα. Εδώ και μια δεκαετία είναι σέχ σε. Γιατί εδώ και 30 χρόνια που έχω φύγει εγώ έλεγε κέντρινο ρόλο, τώρα έγινε σέχισε. Γιατί λέμε να σε πω, να σε κάνω και φταίδες και τα λοιπά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Μπράβο. Έλα, φιλέ. Γεια σας, παιδιά. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα, οπαδό του Πιερικού, φίλο της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στη Ρένα Δούρου και στην ΑΕΚ και τον Αλέξανδρο Αλεξίου που υπογράψαν τη συμφωνία, θα πάρει 20 εκατομμύρια για να κάνει το γήπεδο. Σε τρεις δόσεις. Λοιπόν, να είναι καλά η ΑΕΚ. Άλλοι ευνοούμενοι. Επίσης... Ευνοούμενοι η ΑΕΚ, ευνοούμενος ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Ήταν δίκαιο, έγινε πράγμα. Δεν, δεν θα πάρει Φράγκο, δεν θα πάρει Φράγκο. Ποια οικόπεδα ρε, δικά μας τώρα εκεί πέρα τα κολυμπητήρια και τα χαζά σας. Άντε χαμένε. Έλα Κυρκό. Επίσης σήμερα λέει η Ερασπορ ότι ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ρασβάν Λουσέσκου θα κινηθούν νομικά εναντίον των δηλώσεων του Χάτζη. Ναι, ναι, και τι θα το πούνε δηλαδή. Τι θα πούνε. Έτσι λέει. Τον Παναγόπουλο θα πάρουν για δικηγόρο. Επίσης σήμερα... ναι, πες μου λίγο, θα κινηθούν νομικά, γιατί το είδα και εγώ. Εν τω μεταξύ, είδα και το ρήμα που σκέφτεται να κινηθεί νομικά. Ναι. Πες μου λίγο, τι θα τον κάνει δηλαδή, αγωγή για τι πράγμα. Δεν ξέρεις ποτέ, φίλε. Όχι, πες δηλαδή για να καταλάβω, θα κινηθεί νομικά. Τι θα κάνει δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι κάνει. Τον είπε κάτι ψέματα. Για δυσφήμιση. Για δυσφήμιση, ότι. Ότι μπήκε ο πρόεδρος της ομάδας με το όπλο στο γήπεδο. Ωραία. Πες μου λίγο, πού θα κατευθυνθεί η μήνυση. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, δεν θα μάθεις από την ΠΑΕ. Ρε φίλε, θα κινηθείς νομικά. Ναι. Πού, θα πας στο Βουκουρέστι και θα τον κάνεις αγωγή. Πού θα κινηθείς νομικά. Όχι έτσι. Όχι, και κάτι άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, υπάρχει σε σημερινή αθλητική εφημερίδα δήλωση του ΠΑΟΚΣΥ, αν δεν κάνω καλά. Αν θυμάμαι καλά, Κώστα Ζουράρη. Ναι. Που λέει. Περίμενε, κύριε Κώστα. Ότι αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Γιατί όμως. Κύριε Κώστα, δεν ακούει από την αρχή την εκπομπή. Δεν την ακούει, κοιμάται. Κύριε Κώστα, την έκανε χθες. Ωραία. Την έκανε χθες στην TV 100. Εκεί δεν τελείωσε η δήλωσή του. Συνεχίζει και λέει και άλλα λόγια.
Που λέει άλλο νόημα βγάζει. Δεν μας νοιάζει. Ωραία. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Να μιλάνε, να ακούσουν όλοι. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Θωμά Τόντον. Ο παδό του Ηρακλέου και τη έλευση. Ναι, πάμε τώρα. Εντάξει, παιδιά, όταν έχετε διαφημίσει, έβαλε το δελτίο ειδήσεων τη Ένα Σπόρο, Κυρκόρα. Τι ακούσε, Άριστον, γιαούρκια, με ημάρι, χαμό γίνεται. Ναι, για πάμε. Λογικό είναι αυτό. Ναι, ναι. Καλά, ρε φίλε, πώ θα γίνει. Ναι, ναι. Συμφωνώ με χρήση αυτό για μια ακόμη φορά και έχει ένα λάθο. Είχαμε φάει αφαίρεση βαθμών και με αυτόν τον τρόπο μα καβάλισε ο Αστέρα τότε. Ναι. Δεν ήταν απευθείας, όχι δεν έφαγες και απευθείας υποβιβασμό, όχι ήταν αφαίρεση. Όχι, είχε φάει αφαίρεση βαθμό για δυσφήμιση του τέτοιου. Για δυσφήμιση. Εντάξει, αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τώρα θυμηθήκαμε τον παλιό Ηρακλή, τώρα εντάξει. Ναι. Βρεσίνα, έχεις ένα νομικό επιχείρημα, να το καταλάβω. Αλλά εδώ ο Ρέμος αθωώθηκε γιατί παρήλθε το χρονικό διάστημα. Είναι ο λόγος για τον οποίο αθώθηκε. Δεν αθώθηκε γιατί κρίθηκε ότι ήταν νόμιμη η φορολογική ενημερότητα για να το διεκδικήσεις. Τότε ναι, θα είχες ένομο συμφέρον. Φυσικά. Τώρα άσχετο λίγο. Είδα τη ρήτρα για τον Βελιόπουλο. Τα 5 εκατομμύρια που έχει βάλει ο Πάουκ τώρα. Σαν τα 7 για τον Κουλούρι, ρε φίλε. Ναι, όταν πουλάς τον center force σου κάτω τη ρήτρα. Και αυτό το πουλάς γιατί έχει τον Κουτσολιάκο. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση. Παρεπτόντως, ο Κουτσολιάκος ο μοναδικός παίκτης που δεν έχει πουλήσει, ξέρετε ποιος είναι. Ποιος? Πέλκας. Ναι, φαντάσου ζωρίζοντα. Ο Κουτσολιάκος, πιστεύω εγώ, αν χάσω σήμερα. Μα ψυγείωσε κοιμόζε, παιδιά. Εντάξει, μάτια μου, υποκλίνομαι. Η Bundesliga πρέπει να ονομαστεί Πολ Κουτσολιάκος League. Εγώ, αν χάσω σήμερα 5 κιλά, πιστεύω ο Κουτσολιάκος με πάει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη για πλάκα. Το βασικό μου center for όμως, Θωμάς Τόντον, ήταν ο Πρίγιοβιτς και τον πούλησε 10 εκατομμύρια. Δεν είναι ο Κουλούρης. Εντάξει. Εγώ λέω για ρήτρες και τέτοια. Σχετικά με ρήτρες. Και κάτι για κλείσιμο. Μόλις έφυγε από την αγκαλιά του Πολ Κουτσολιάκου ο Απόστολος Βέλιος. Ναι. Πάρτο στον Ατρόμητο. Να πει στον Ατρόμητο, ναι. Καλή συνέχεια. Ναι. Με μεσολάβηση Άγγελου, νομίζω. Ναι. Χαριστέα, ναι. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Αυτό, Μάρια, να μην μαλώνεις. Ναι. Καλημέρα. 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 Θουβού, οπαδός του ΠΑΟΚ. Σας είπα 8 λέξεις και είπατε 1,5 λεπτό μιλήσετε, δεν το άκουσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ευχαριστούμε τον Θουβού, είπε ήδη 10. Πες Θουβού, πες. Σας πήρα για τον Γιώργο το βράδυ. Μετά που με φάση με σταμάτησε γιατί είπε ότι ήμουν λίγο νευριασμένος και μ' άφησε τη γραμμή όμως και δεν μίλησα άλλο. Γιατί εγώ επικεντρώθηκα σε αυτό που μπορείς δουράδεις, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Που είπε ποιος ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Μαρινάκη. Υπάρχει κάποιος να το αφισβητεί αυτό? Ναι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, λόγο ψηφίζει Μαρινάκη, επειδή το έχει συνδέσει εσύ δηλαδή με το Μαρινάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ πώς συνδέεσαι το πρώτο μέρος των δηλώσεων για το με τον ΠΑΟΚ? Είπα εγώ ότι όποιος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΟΚ. Ή όποιος είναι ΠΑΟΚ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο να πω. Ή όποιος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει Ιβάν Σαββίδη. Άλλο, εσύ, ναι, να σου πω κάτι όμως. Όταν βγήκαν 10 κουρατές στο Γιώργο και γενικά οι γνωστοί, ξέρεις ποιοι είναι, πολύ, πολύ καλά παιδιά και μου σύνδεσαν άμεσα το ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά, επειδή λέει ο Παναγιώτης... Επειδή το συνδέουν οι ακροατές... Επειδή το συνδέουν οι ακροατές... Ας το μιλήσει. Παναγιώτη, άσε με να κάνω το διάλογο όπως θέλω εγώ. Ναι, να μην ακουστεί όμως. Ακούγεται, μια χαρά ακούγεται. Μα δεν ολοκλήρωσε ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, να μην ολοκληρώσει. Να ρωτήσω και μετά λέω τι το θέλετε. Επειδή είπατε 1000 τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ και αυτά, και τι πως δουλειάζει στην τελική. Ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε στην Ελλάδα μια διαιτησία 50-50 με ξένους διαιτητές παντέρμπι. Αν κάνω λάθος, διαψεύστε με. Να ξέρω, επειδή είδα τους αγώνες. Δεν είδα 50-50. Όχι μόνο του ΠΑΟΚ, όλους τους αγώνες με ξένους διαιτητές είδα. Και είδα ότι ένας ΠΑΟΚ είχε 2 χ νομίζω και μόνο νίκες. Δηλαδή δεν ήταν 55 διαιτησία με τους ξένους διαιτητές. Αυτό ίσως μπορώ να το πω εγώ γιατί έφαγα μια κόκκινη χώρα. Ναι, ναι, λες για τους διαιτητές. Την ίδια στιγμή λοιπόν. Στον τελικό, ας πούμε, όχι. Περίμενε λίγο. Την ίδια στιγμή λοιπόν πες το ζουράρι και άκου το κι εσύ. Όταν πέταξες μολότοφ στο ΠΑΟ Κάρις δεν τιμωρήθηκες. Όταν πέταξες φωτοβολίδα, ευθείας βολή στο Πανιόνιο ΠΑΟΚ δεν τιμωρήθηκες. Εκεί ευνοήθηκες και αυτό εννοούμε εμείς ως εύνοια. Μη στέκεσαι. Τι. Δεν είναι αυτό. Όλες οι ομάδες έχουν αυτήν την ευθύνη. Και τώρα, πάει η ΕΠΟ, η οποία βαφκαλίζεται ότι και καλά θέλει να αλλάξει το ποδόσφαιρο και αυστηρές τιμές και βγάζει τις αφαιρέσεις βαθμών. Γιατί βγαίνουν οι αφαιρέσεις βαθμών? Να πω κάτι και γιατί να πω, βγαίνουν οι αφαιρέσεις βαθμών για τα επεισόδια. Να σου πω, επειδή επεισόδια έχουν κάνει όλες οι ομάδες στο παρελθόν και εννοείται πως και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις ομάδες και άλλοι δεν τιμωρήθηκαν στην Ελλάδα. Εγώ αυτό ξέρω. Το τσεπηρέψε πολύ. Άκουσε με να σου πω λοιπόν κάτι. Αυτό ακριβώς το είχα αναδείξει πάρα πολλές φορές. Όχι όταν ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός ο οποίος ήταν ισχυρός. Ναι, εντάξει. Άκουσε να σου πω λοιπόν. Όταν επειδή ευνοείται ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός. Άκουσε με λίγο. Ναι, Θουβού, άκουσε με λίγο. Το ότι έχει ευνοηθεί ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τις περισσότερες φορές από όλους το ξέρουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί ευνοήθηκαν ή δεν αδικήθηκαν πρέπει να συμβαίνει το ίδιο με σένα. Ναι, γιατί στην τελική εσύ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είστε ευνοημένοι έναντι των άλλων.
Έτσι λες εσύ. Με αυτό δεν σου μπορεί το λέει ο καθένας. Ο Αριανός το λέει. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Να πω ένα τελευταίο. Γιατί για το δεύτερο μέρος του Δημουράρη, και πιστεύω συμφωνεί ο Παναγιώτης και ο κάθε νοήμων άνθρωπος, όταν βλέπω ένα Μαρινάκι να μου κάνει εγγένεια της, τα γραφείων της Νέας Δημοκρατίας και να βγαίνει μετά την νίκη του Μόραλη να λέει ο εχθρός μου είναι Τσίπρας όλα αυτά, δηλαδή εμείς βάζουμε τον Ολυμπιακό με τη Νέα Δημοκρατία μαζί, δεν το βάζουν μόνοι τους. Ναι, ωραία. Δηλαδή, παιδιά, ο Ζαγοράκης πήρε 130.000 ψήφους. Γιατί τον ψήφισαν, επειδή είναι καλός πολιτικός. Άλλο λέω εγώ. Αυτό που λέω όταν αμφισβητεί κανείς. Ποιο? Ότι έγιναν αυτά τα γεγονότα. Όχι, γίνανε. Και την ίδια στιγμή. Περίμενε, γιατί δεν λες τότε ότι ο Ιβάν βγήκε και είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Σαν διέστηση. Γιατί, περίμενε λίγο. Γιατί, ποιος το άνοιξε αυτό το κομμάτι. Ο Μαρινάκης το άνοιξε και η Νέα Δημοκρατία ή ο Ιβάν και ο ΣΥΡΙΖΑ το άνοιξαν αυτό το πράγμα. Δεν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι για πάντα πρωθυπουργός. Κάνεις λάθος. Είπε ότι ο Αλέξης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός όλων και μου θυμίζει τον Πούτιν. Καλά, δεν του λέει. Τι όχι, ρε Θουβού. Είπα ότι μου θυμίζει τον Πούτιν. Δεν είπα ότι καλύτερο πρωθυπουργό. Συγγνώμη, ρε. Συγγνώμη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα δω λοιπόν εγώ ένα ποδοσφαιριστή. Άκουσα με λίγο. Θα δω λοιπόν και θα πω. Ο Ιντέγε μου θυμίζει τον Βαν Μπάστεν. Και δεν είναι αβάντα στον Ιντέγε αυτό. Το ότι. Στο ξαναλέω και κλείνω. Δηλαδή, αμφισβητεί ότι έχει συμπορευτεί τα τελευταία χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, το αμφισβητεί αυτό. Το αμφισβητούμε, ναι. Καλά, εντάξει. Εγώ το αμφισβητώ για ένα μόνο λόγο το λέω ότι. Την πρώτη χρονιά, την πρώτη φορά που πήγα από το πρωτάθλημα, μου το κλέψαμε. Ξέρεις γιατί το αμφισβητείς. Ναι. Ξέρεις γιατί το αμφισβητείς. Γιατί βλέπεις ότι φεύγει. Στις δηλώσεις όμως του Ζουράρη, ακούς το βου, στις δηλώσεις του Ζουράρη, αυτοί επικεντρώνονται ρε παιδί μου που του συμφέρει, έτσι. Αυτά που είπε για ρε παιδί μου και καλά για τον ΠΑΟΚ και όχι αυτά που λέει για Μαρινάκη και Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάνει τζι, κατάλαβες. Και δεν πουλάει. Τα παπάκια μας τον γράφουν. Δεν σε νοιάζει, ναι, είναι μισή. Άρα και εσύ λες στη Θεσσαλονίκη. Μα είπε αυτό το πράγμα Ζουράρη, γιατί δεν λες όλη τη δήλωσή του. Γιατί λες όλη τη δήλωσή του. Δήλωση και του τι εννοεί. Στον αέρα, εγώ τα μου πες σου, άκουσα αλλού. Τι εννοεί, αγόρι μου, γλυκό. Ναι, τι είπε. Τι έδωσε το πρωτάθλημα ο ΣΥΡΙΖΑ στον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε, καλά, επί ΣΥΡΙΖΑ πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταπολέμησε την παράγκα. Το λέει και ο ίδιος. Ποια παράγκα, δεν λέει τη λέξη παράγκα. Τι λες, έτσι λες. Καταπολέμησε την παράγκα. Ναι, φυσικά. Μάλιστα, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για δε την όλη, για δε την όλη, Ριζάνθε. Τη λέει όλη, ναι. Α, του Μαρινάκη, συγγνώμη που δεν συμπλήρωσα. Λες τη λέξη παράγκα, σου λέω την παράγκα. Δεν τη λέει τώρα που λες του Μαρινάκη, μάλιστα. Την παράγκα του Μαρινάκη. Πολύ ωραία το λέει ο βουλευτής που έχει η ασυλία. Τι ωραία τώρα, ρε φίλε, πώς το γυρνάς, μπράβο. Παρ' όλα αυτά. Νομικός πρέπει να γίνει από όλα αυτά. Ο κύριος Ζουράρης που λέει για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί θα κατέβει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάτι βραδίκαυστα, πώς τα λέγανε εκείνα, πώς λέγανε αυτό. Ναι, το. Πες τώρα, το είχαμε πει εδώ. Ναι, το είχαμε σχολιάσει. Με το καμένο ήταν. Ναι. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και τους βραδίκαυσους, πώς λέει, κάπως έτσι να περιμένει. Ναι, κάτι όνομα, ένα όνομα, ναι. Ναι. Για ποια δεν ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο, από τον Ζουράρη, του βάλαμε υπογράψει σε βιβλίο του. Ναι. Απίθανο βιβλίο. Ναι. Πριν καμιά 25 χρόνια. Ναι. Για ποιαν, θυμάσαι. Με τη Λόρα. Το λέει και στον αέρα. Γιατί, με αφού με ρωτά, το λέω. Μην με ρωτά, να μην απαντήσω. Καλά, δεν σε ρώτησε. Ωραία, ναι, όντως. Λες για ποια σου απαντάει. Δεν φτάνει που θυμάμαι μετά από 25 χρόνια την κοπέλα σου. Ναι. Και λέει αγόρι μου από το βιβλίο, κατάλαβες κάτι. Λέω πώς δεν κατάλαβα, απλά δεν το διάβασα ακόμη. Πώς δεν κατάλαβα. Κατάλαβες κάτι, φαντάζει τι γράφει μέσα. Ξέρεις τι βιβλίο, ζυγίζει περίπου 6,5 κιλά το βιβλίο αυτό που σου λέω. Ο Γιώργος Αβίδης είπε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Ντάγκλας Αουγκούστο. Τι είναι αυτός. Βραζιλιάνος από την Κορίνθιανς. Τι είναι αυτός δηλαδή, Παναγιώτη. Έρχεται ο νέος Πελέ. Τον Ασημέντο. Ο τον Ασημέντο έρχεται στην Τουμπάρα. Αυτά να τα κρατήσουμε να τα κάνουμε ένα CD. Έρχεται ο νέος Πελέ. Έρχεται ο Πελέ. Άκου τι λέει ο νέος Πελέ, είπε. Έτσι, έτσι, έτσι το χαρακτηρίζω. Γράψτο, θα πάω από σήμερα αρχίζω. Νέος, τι ώρα είναι αυτό ο Σωτήρης, σε ποιο λεπτό είναι. Κορίνθιας. Σημείωσε να μην το πεις. Προτίμησε την Τουμπάρα παρά τα ντέρμι με την Παλμέιρας. Repair Store, χάλασε η μπαταρία του Samsung, έσπασε η οθόνη από το Huawei κινητό. Θέλεις θήκη για το πολύτιμο τάμπλετ σου, η λύση. Ναι! Άκου την. Repair Store. Επισκευές και αξεσουάρ κινητών, τάμπλετ και λάπτοπ με τρία καταστήματα. Πού είναι αυτά, Πανάγο? Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βασιλίσσης Όλγας 140 και στην Τουμπάρα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο repairstore.gr. Δύο διπλές προσκλησούλες. Λωρίνα Μακένιτα απόψε στο θέατρο Γης. FM και ονόματα επώνυμο δίπλα live. Αποστολή στο 54526. Πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε με τηλεφωνικές γραμμές. Ανοιχτές. Το είδα αυτό το περιποιηθούμε ιδιαιτέρως. Μηνυματάρα τεράστια του X18. Τεράστια μηνυματάρα του X18. Τεράστια. Παιδιά, μένουν 21 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές προσκλήσεις. Το live της Λωρίνα Μακένιντ απόψε στο θέατρο Γης. Έτσι, η μεγάλη Καναδέζα singer-songwriter. Έτσι. Δύο διπλές.
FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφει live, αποστολή στο 54-526. Έχουν δέσει αρκετά μηνυματάκια. Ο 501, αγαπημένο Παοκτσάκη, λέει: τον Ιβάν τον έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Σαμαράς όταν του έταζε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έτσι, λέει ότι τότε ο Αντώνης Σαμαράς του έταζε φύκια, οπότε έμεσα τον έστειλε στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μου λες 501 ότι ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ συνδιαλέγονταν και με την προηγούμενη και με την τωρινή κυβέρνηση. Θες να μου πεις λοιπόν ότι ο επιχειρηματίας, ο οποίος μάλιστα εκπροσωπεί και μια ομάδα και παράλληλα είναι και επιχειρηματίας, συνδιαλέγεται με την πολιτική ηγεσία. Αυτό μου λες τώρα εσύ. Και επειδή δεν του έκανε ό,τι του έταξε η μία κυβέρνηση, πήγε με την άλλη κυβέρνηση. Λες εσύ τώρα 501 και νομίζω ότι μου τη λες κιόλας. Στουπί είναι αυτός ρε, τα πρωινά έτσι στέλνει. Κατάλαβες Μάρια? Ναι. Αυτοί νομίζουν ότι μου τη λένε κιόλας τώρα. Ότι μου την είπε τώρα λέει αυτός. Δεν έχει αντιληφθεί ότι η συνδιαλλαγή είτε είναι με μπλε είτε με κόκκινο είτε με πράσινο επιχειρηματία και μεγαλομετόχου προσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας είναι το επιλήψιμο. Στις δουλειές που πήγε να κάνει. Του βάζει τρικλοποδιές ο Σαμαράς στις δουλειές που πήγε να κάνει. Λοιπόν, για να είμαι δίκαιος. Στέλνει, αλλά αν θέλει να το διαβάσει ο Χρήστανθος. Όχι, δεν θέλω. Είπαμε κομμένα. Στέλνει μηνυματάρο ο θαλαμοφύλακας. Δεν μας νοιάζει. Αλλά μπορείς να τον σκίσεις. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις. Παρακατώ, όχι. Ωραία. Μήνυμα του 6-18 το θεωρώ πραγματικό αραβούργημα. Μια που είπες για Ζαγοράκη. Ο σαν εχθές πριν 15 χρόνια. Πώς μπορεί μια τρίπλα και μια σέντρα να σε κάνει MVP Euro, πρόεδρο, ευρωβουλευτή. Τα αποσιοποιητικά δίνουν πραγματικά λογοτεχνική αξία. Πέρα από την διατύπωση, 6-18 υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Θα το στείλω όπως είναι στον Πλάτωνα τον Βιλδερίδη να μου το κάνει κρεμαστό. Πραγματικά. Μία τρίπλα στον. Πρώτο τη Μπάγκερ, το αριστερό μπάγκερ. Λιζαραζού. Στον Λιζαραζού. Ναι. Και η σεντρίτσα εκείνη είναι πραγματικά MVP, πρόεδρο, ευρωβουλευτή. Πραγματικά. Και να ξεκλειδώσουν πόρτες. Πραγματικά. Να ξεκλειδώσουν πόρτες. Δεν το σχολιάζω καν. Μόνο τη εφορία η πόρτα ήταν κλειστή μονίμως. Είδες. Δεν αντέχω και τη μηνύματάρα. Χτυπούσαμε και δεν ανοίγαμε. Πάμε παρακάτω, Μάρια. Θέλαμε να πληρώσουμε. Δεν υπάρχει άλλο μήνυμα, δεν χρωστάμε κάτι. Έτσι, παιδιά. Ανοιχτές γραμμές. Ανοιχτές γραμμές. 2310-287-888. Πώς χρωστάμε και ο Ζουβού έχει στείλει ευτυχώς. Ευτυχώς, φίλε. Ξέρεις, άργησε λίγο να κάνει, άργησε λίγο να ανακοινωθεί ο Ζήφκοβιτς, φίλε. Γιατί έκανε μια θεραπεία για την αποκατάσταση της αγκύλωσης στο χέρι του στα φάουλ του Ολιβέιρα. Και έφαγε και 7 από τον Άρη. 7. Πώς είναι, 7-0 εκείνο. 7-2. 7-2, ναι. Ήταν κανονικό κύριο το μάτσε Παναγιώτη ή πήρε θερματοφύλακα. Καταφέρετε μετά από 38 χρόνια να βάλετε 7 γκολ. Εσύ πότε έβαλες? Στην Καστοριά. Πότε ήταν αυτό? 96, 99, 98. Το 1? Ναι. Μάλιστα. Μετά από πόσα χρόνια τα κάνεις εσύ? Από το 85 είχαμε βάλει και 9. Σε ποιον? Στη Λαμία. Κάτσε. Σωτήρι, τι χρόνια είναι αυτό, παιδιά? Στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο αγωνισμό. Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Είχα βάλει στη Λαμία 9 στο πρωτάθλημα. Κύπελο, κύπελο. Άρα, μισό λεπτό. Στο πρωτάθλημα να πει Παναγιώτη. 7 που βάλαμε. Γιατί και εμείς δεν είναι μετά από 38, το 9-0 με το Χαραβγιακό. Α, κύπελο ήταν. Ήταν στο κύπελο. Ναι. Αν το έχει 6 φράγκα το. Είπα ότι ο Χρήσανθος μπορεί να ρίξει σφαλιάρα στο θαλαμοφύλακα. Θέλει, αλλά δεν μπορεί, λέει. Αν πλησιάσει, θα τη φάει. Όχι, εννοεί ρε παιδί μου μηνυματικά. Κάτσε, δεν μου λες, αν έρθει εδώ και είναι μια ντουλάπα που δεν χωράει να περάσει από εδώ πέρα. Αν είναι ένας, κάτι θα κάνω. Τι θα κάνεις δηλαδή, για πες μας ρε, Conan 3. Δεν ξέρει πολεμικές τέξεις από το δασκαλάκι, που κάνει μια γεια και σε ρίχνει κάτω. Conan 3, συνέχισε ξεφτιλίζει, ε. Conan 3. Σε χαρακτήρισε Conan 3. Όχι, που λες να παλέψω ρε παιδί μου. Θες να με εκνευρίσεις? Όχι, γιατί ας εγώ απορροφάω κραδασμούς. Τελευταία φορά που με εκνεύρισε κάποιος είδες τι έγινε. Να η γραμμή, καλημέρα. Καλά, το νιώσα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Φερκιά μπεγλέρι. Εκεί δεν τον παίρνει. Νάτος λοιπόν, Κώστα Ζουράρης, Κώστας πρώην Σοβιετική Ένωση, ο πατός του ΠΑΟΚ. Γεια σου ρε Κότσο. Τι είναι αυτά που λέει ο Ζουράρης ρε Κώστα? Αν είναι δυνατόν. Έλα Κώστα. Παναγιώτη. Εμείς θα μιλήσουμε μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε βάλει 7. Σε μάτς με ενδιαφέρον, όχι αδιάφορο. Α, όπως, ναι, σωστά, ναι. Ένα 7, είναι μεγαλύτερη. Νίκη ελληνικής ομάδας. Δεν φάγαμε, δεν φάγαμε. Δεν το έχουν κάνει κανένας, γιατί μας είπαμε ότι... Ποιο λέει? Κάπου στην Τυφλίδα. Με τη Δυναμό, Δυναμό Τυφλίδα, στη Γεωργία. Ναι, γιατί λένε ότι, ξέρετε, χωριό ήταν. Γεωργιάδης είχε βάλει γκολ, δεν θυμάμαι. Όλοι έχουν παίξει με τέτοια χωριά. Ναι. Έτσι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ναι, ο Άρης έχει παίξει με τέτοια χωριά. Ναι, μπορείς να πει, ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ κάνανε οικονομία και τώρα είχαν και άλλη πορεία.
Αυτό. Ποιο. Καλά, για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, εσύ στο στόμα την έχει δικαιολογία. Δεν θα βρει δικαιολογία. Ειδικά για τον Ολυμπιακό, τέτοια αγάπη. Δηλαδή, φίλε, άκου λίγο. Γιατί το λες αυτό, Κώστα. Λες και περί κάθε τετάρτο φω. Ο Μάριος πλέον δεν είναι Ηρακλής, γιατί Ηρακλής δεν υπάρχει. Ολυμπιακός θα είναι στην εκπομπή, ως εκπρόσωπος του Ολυμπιακού θα είναι. Να ρωτήσω, Κώστα, μια ερώτηση. Ανταλλάσσεις αυτή την εφτάρα, ναι. Να στην πάρουνε, ναι. Να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει. Ναι, με τι άλλο. Με πρόκριση επί Derby County και QPR. Μπράβο. Που είχε κάνει η ΑΕΚ. Μπράβο. Γιατί εγώ με την Arsenal απέκλεισα, ρε. Πού, σε τι πράγμα, county. Σε τι πράγμα, πού, UEFA. Εκείνη την Derby County, με εκείνη την QPR, με εκείνους και πήγε στους τέσσερις με τη Juventus εκείνη. Για μπες τώρα στο ίντερνετ και δες εκείνη τη χρονιά που πήρε το double στην Αγγλία, που λες είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Αυτό σου λέω. Double πήρανε. Μα πήγε εκεί, αυτό λέω, μα αυτό λέω. Ξέρεις τι λέει, πήγαινε για πρωτάθλημα. Αδιαφόρησε, κατάλαβες, όπως είπα, όταν χάνουν ομάδες από τον ΠΑΟΚ αδιαφορούν. Μα το είχε κάνει, υπάρχουν και δηλώσεις του. Και στο 90 minutes και στο shoot και στο match. Φέτος πάμε και πρωτάθλημα. Τρέξε, βρέστε εσύ. Να στα φέρω. Ανάθεμά με αν υπάρχουν. Να στα φέρω. Φέρτα, φέρτα. Μα το είπε. Μα έκανε μπαμ. 500 ευρώ. Μα έκανε μπαμ. Τι είναι εκπρόσωπο τύπου, ρε φίλε. Ωραία κοπέλα. Έλενε σου, ε. Ναι, την είδα. Να πω κάτι. Ναι, αγόρι μου. Στη Τότεναμ που έπαιζε ο Μόντριτς, ο Μπέλ και ο Ντεφόε. Ρε Κώστα. Κέρδισα μέσα εκεί. Ρε Κώστα. Μα χαλάσει την εκπομπή. Για το ζουράρι, πε μα κάτι, ρε φίλε. Για το ζουράρι. Ο άνθρωπο. Είναι ζει στο δικό του κόσμο. Εννοείται, και όλοι. Τα είπε και αλλιώς, όπως λέει ο Παναγιώτης. Φυσικά τα είπε και αλλιώς. Παίρνουν ένα κομματάκι από τις δηλώσεις του και το κάνουν να πούμε σημαία. Αυτό είναι. Και επίσης χρήσαν. Θυμίζουν εξώφυλλο Σπορ του Βορρά καλοκαίρι νεκρός Μαγδί. Και λέω τι έγινε. Ο θείος της στο Κάιρο. Ναι, και τα κάνουν συνέχεια αυτά. Δεν μου λες Χρύσανθε. Εκεί είναι ο Χρύσανθος. Εδώ είναι. Γελάει. Είπες πριν κάτι για ένα μήνυμα ότι. Στην ουσία το μήνυμα λέει σου, μου λες ότι ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ συνδιαλέγεται με εκάστοτε κυβερνήσεις. Ναι. Έπεσες από τα σύννεφα, αυτό πρώτη φορά συμβαίνει. Όχι, το ξέρω. Σε όλο τον παγκόσμιο πλανήτη αυτό συμβαίνει. Όχι. Τι όχι. Δεν συνδιαλέγεται ο πρόεδρος της Λίβερπουλ. Ο πρόεδρος της Λίβερπουλ. Ο πρόεδρος της Λίβερπουλ. Τι λέει, στη Ρωσία, ναι. Η Γκλέιζερ με την αγγλική κυβέρνηση. Στη Γαλλία όμως, στην Αγγλία. Στη Γερμανία δεν έχουν καμία συνδιαλλαγή όπως είναι στην Ελλάδα, στη Ρωσία, στη Ρουμανία. Τι? Το είδαμε με τον Μπερνάν Ταπί. Είδαμε με μπήκε φυλακή. Ναι. Μπήκε φυλακή το όμως. Είδαμε, ναι. Το είδαμε. Μπήκε φυλακή. Να σου αναφέρω, είδες τι είπες. Μπήκε φυλακή αυτός που συνδιαλεγόταν. Βέβαια, εκείνη ήταν η Γαλλία, ρε φίλε. Αυτό λέμε κι εμείς. Εμείς είχαμε πολλούς υποψήφιους για τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Ωραία, Κώστα, επειδή περιμένει άλλο ένα παλικάρι. Πάμε επόμενο. Μπήκαν και φυλακοί. Πάμε επόμενο, να είμαστε δίκαιοι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Να είσαστε δίκαιοι, καλημέρα. Αποστόλη από τη Μεγάλη Βρετανία, ο παδό του ΠΑΟ. Έρχεται ο Μάικ Ντάγκλας με τη Βραζιλία για το βασικό ένστικτο. Θα απολογηθεί για όσα είπε ο Κώστα Ζουράρη. Πάμε, Αποστόλη. Ο Κώστα Ζουράρη είχε απόλυτο δίκαιο σε αυτό που είπε, διότι πολύ απλά ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε και η ΑΕΚ πέρσι θα έπαιρνα πρωτάθλημα εάν υπήρχε η προηγούμενη κατάσταση στην ΕΠΟ. Μάλιστα. Γιατί με συγχωρείς, αλλά με εκείνο το τσούρμο των Ελλήνων διαιτητών που σφύριζαν κατ' εντολή, εκεί ο ΠΑΟΚ δεν είχε καμία τύχη, ούτε η ΑΕΚ είχε τύχη. Ούτε ο Άρης είχε καμία τύχη απέναντι στον ΠΑΟΚ όταν έπαιζε διαιτητής ο Παμπορίδης και όλοι οι υπόλοιποι. Σωστό, ούτε ο Ρακλής, ούτε η Καλαμάτα. Εγώ απλά η ιεραρχία επί Βασίλη Γκαγκάτση και λοιπόν ήταν ναι μεν πρώτος ο Ολυμπιακός, ναι μεν δεύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά έρχονται και εσύ από πίσω. Εγώ απλά μέμφω με τον Ζουράρη γιατί. Η φρασιολογία που χρησιμοποιεί είναι ιντριγκαδόρικη και τι να πω, τόσο μυαλό έχει από εκεί και πέρα, τι να πω. Καλά, μυαλό έχει. Μυαλό έχει, μυαλό έχει, εντάξει. Φίλε, μυαλό έχει. Όταν μιλάει με αυτόν τον τρόπο δεν έχει μυαλό, εντάξει. Εντάξει, δηλαδή όταν χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση είναι σαν να δίνει στροφή στο πιάτο των άλλων. Ενώ στην ουσία αυτό που λέει είναι σωστό. Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέει. Ναι. Δηλαδή με την προηγούμενη κατάσταση δεν υπήρχε περίπτωση, όχι πρωτάθλημα, ούτε κύπελο θα παίρνω πάω. Και η ΑΕΚ εννοείται έτσι, γιατί απλά μίλησε στη D100. Ή στο Μακεδονία, θέμα που μίλησα ακριβώς. Τι βγήκατε τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα είμαι λίγο διαιρεμένος μέσα μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θέλω να περάσει ο Άρης στους ομίλους του Europa League ή αν θέλω να αποκλειστείτε για να έχουμε χουλιαμά. Γιατί πραγματικά έχω αρχίσει να αποκλειστώ, ρε φίλε, για να ξεκινάς του χρόνου από το τέτοιο με τους 0 βαθμούς που έφερες. Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς φτάσαμε σε τέτοιο σημείο στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα πρέπει να ευχόμαστε καλά και για τους εχθρούς μας. Τέλος πάντων, ποδοσφαιρικά εννοώ, έτσι. Φανταστείτε τώρα. Έτσι είναι. Όταν τα τελευταία χρόνια και σε αυτό έχει συμμετοχή και ο ΠΑΟΚ, φίλε. Μένα στις κατηγορίες οι Λεβαδιακοί, οι Πλατανιάδες και οι Κέρκυρες, είπα και ο ΠΑΟΚ.
και ο Ολυμπιακός πολύ μεγάλο τέτοιο, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Και προτιμούσες από το να μείνει ο Ηρακλής να μένει ο Λεβαδιακός και προτιμούσες να φύγει ο Άρης για να έχεις τους δικούς σου φίλους, όπως και οι άλλοι τους δικούς σου φίλους. Γιατί δεν λες για τον Αστέρα Τρίπολης, Ευρώπη. Έπαιξε Αστέρα Τρίπολης, φυσικά. Και τι έκανε. Και αποκλείστηκε. Με αυτό σου λέω. Έφυγε ο Άρης ο Ηρακλής και μια περίοδος και η ΑΕΚ και αντικαταστάθηκαν από τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και παίζανε Ιούνιο και αποκλείονται. Αυτό σου λέω. Απλά βλέπω ότι φέτος, αν δεν πειναχτεί το πρωτάθλημα στον Άρη από μια χαζομάρα που ελπίζω να μην έχουμε τέτοια πράγματα, θα το πάμε για ένα καλό πρωτάθλημα. Και όταν λέω καλό πρωτάθλημα, εννοώ ότι ο Άρης καλός ή κακός ενισχύεται. Παραφωνία είναι ο Βόλος, φίλε. Όσοι βλέπαν τον Βόλο πέρσι, την ομάδα που θριάβευσε δύο φορές ο Ηρακλής επί του Βόλου και μετά συζητούσε για το αφημί του. Πώς θα σταθεί, Χρήσανθε. Τι να σταθεί, ρε φίλε. Τι να σταθεί. Εγώ βλέπω ότι όλες οι ομάδες κουτσά στραβά ενισχύονται. Αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνουν οι ομάδες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μεγάλη υπόθεση ότι ενισχύεστε κι εσείς. Μεγάλη υπόθεση ότι ο Ατρόμητος παίρνει πλέον όχι δανεικούς παίκτες αλλά ελεύθερους. Ο ΠΑΟΚ θεωρείς ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα από πέρσι? Χειρότερα είναι αυτή τη στιγμή, δεν το συζητάμε. Εσύ το συζητάς τώρα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερα. Αλλά περιμένουμε υποτίθεται να έρθουν οι παίκτες. Ωραία. Εντάξει, είμαστε σε αναμονή. Okay, εντάξει, αποστολή. Να πω κάτι, ρε φίλε, χρειαζόταν αυτή η ανανέωση στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, φτάνει 3 χρόνια ήδη παίκτες. Ποια ανανέωση? Okay, φτάσαμε. Πού είναι η ανανέωση? Με Βαρέλα και τέτοια πας πάλι. Μισό λεπτό, περίμενε. Έμεινε η άμυνα ίδια, αλλά όλη η υπόλοιπη ομάδα θα αλλάξει σιγά σιγά. Η άμυνα ίδια χωρίς Βιερίνια, κάνει και ρήμα, δεν είναι ίδια. Καλά, ναι, αλλά είναι η τριάδα είναι με ίδια. Εντάξει, ρε, περίμενε. Η τριάδα είναι κατά ένα χρόνο. Το κέντρο ήταν η πιο μεγάλη πληγή του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Το κέντρο. Ένα αργό κέντρο. Με αυτή την άμυνα έχασες από την Μπέμπτη, την Πάτε και όλους αυτούς. Μα πας Σάμπιος Λίνγκ να παίξεις, ρε φίλε. Διαφόρησε για τα παιδιά. Πας Σάμπιος Λίνγκ να παίξεις. Τι δεν βλέπεις τώρα. Χρήσανθε, άκουσε με λίγο. Ξέρεις από ποδόσφαιρο κάποια πράγματα. Ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν ξεφτυλίστηκε πέρσι λόγω άμυνας. Ξεφτυλίστηκε λόγω κέντρου. Που δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα πάνω από. Και ποιον έχεις τώρα στο κέντρο? Μα αυτό πάμε να φτιάξουμε, υποτίθεται. Πάμε να φτιάξουμε, λέω. Δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα. Ναι. Ελπίζουμε. Έχεις αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό σου χάφι είναι ο Κάτσε? Το έχεις καταλάβει, ε? Μα. Σε μένα το λες. Εγώ το ξέρω. Περιμένουμε, σου λέω. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Γκρινιάζουμε, αλλά περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ωραία. Πάτε, σας χαιρετά. Αποστολή. Φιλιά στα Μίτλαντ της Μεγάλης Βρετανίας. Είστε καλά. Ρε, έχουμε αλλαγή στον ηχολήπτη. Ανέλαβε Χρήστος Κιός. Αποχώρησε σεμνά και ταπεινά ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Μένουν λίγα λεπτουδάκια. Ακόμη έναν με δύο ακροατές μπορούμε. Νοτοπούλου ήξερε και τον τέτοιο και τον Αντετοκούμπο. Μετά το παλέ που έδωσε στον Άρη, όπως είπε προεκλογικά, τώρα αφήσα με Αντετοκούμπο. Μπάστε, πάρα πολύ. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ, στο injectionservice.gr, βρίσκουμε το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού, τσιφσί, και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία. Φεύγουμε από την Τουμπάρα και πάμε στη Βαθύλακο. Βρίσκουμε τον Τζαλτίδη και παραδίπλα Rumen Calls. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr. Η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Αναρωτιές για υγρασία ή ζέστη, ξέχασε τα αυτά με Rumen Calls. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι. Το βλέπεις εσύ τώρα. Προχωράμε μαζί. ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο, Νοτοκούμπο και φωτογραφία του Αντετοκούμπο. Δύο. Μία με τους Bucks και μία με την Εθνική Ελλάδα. Ρε φίλε, τι είναι αυτό. Εντάξει, ρε, το περισσότερο. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, έχουμε εκλογές. Φτάνει, τι είναι αυτό, ρε. Κάτσε, κατεβαίνει η Κατερίνα. Κατεβαίνει τώρα, είναι η Γκρινιτοπούλου. Νομίζω όχι. Κατερίνα. Νομίζω ότι δεν είναι. Βάλτε τα μηνύματα. Greek to the core. Έτσι. Greek μ' άρεσε αυτό. Core. Μ' άρεσε αυτό. Ωραίο. Greek to the core. Αμερικανιά. Ο Παναγιώτης μας πήγε, θέλει, σου χρωστάει ένα μπράβο από χθες. Ήσουν πάντα ένας. Για τη Λωρίνα Μακένιτ που είναι Ιρλανδή. Μπράβο, το βρήκες. Συγχωρείτε να ξέρεις. Και μεγάλη σιγουριά λέει τώρα. Λέει, μόλις έρθει, λέει ο Χρήστος, θα πούμε, λέει μπράβο που το βρήκε και με άνεση είπε ναι. Το βλέπεις τώρα, ντράπηκε. Το λέκανες, φίλε. Έλα, ούτε να πει, να ντραπεί, να ερυθριάσει. Δεν βάλτε μηνύματα, ρε Χρήστο. Δεν νοιάζει. Βάλτε μηνύματα. Δεν τα φεύγουμε. Έλα, Νικολέτα, εδώ, μηνύματα. Μήπως είχε Θουβού πιο κάτω μήνυμα, ρε Μάρη. Περίμενε, όχι. Λοιπόν, Κασάνδρου. Η Λιάνα μπαίνει για το live. Ναι. Χρήσανθε, ο Ζίφκοβιτς δεν θα παίξει. Τον πήραμε για να μην τον ξαναβρεις απέναντί σου, λέει ο Θεούλης 501. Θεούλη 501. Κλέβει και σήμερα την παράσταση. Πάλι σε λούμπα πέφτεις. Γιατί εγώ μπορεί να μην τον βρω απέναντί μου για να του ρίξω τα 7 που έπρεπε να φάει, αλλά δεν θα τον βρεις και εσύ απέναντί σου. Και ποιος ξέρει, μπορεί αυτόν που θα βρεις εκεί
να σηκώνει το χεράκι. Οπότε μπορεί να ξαναφτύσει ο αίμα από τόσα χρόνια στην Ξάνθη. Ναι, ναι, με Μαλεζά. Στόπερ θα ξαναφτύσει αίμα. Στα πηγάδια. Με το στόπερ το Μαλεζά. Μπορεί να μην παίξει. Το Καλαμπούρι 4 είναι με Άγγελο, ε. Ο Τζιόλης. Με Άγγελο έχουν γίνει διάφορα, φίλε. Μετά το όφι πάω, κάσε. Άσε εκεί πέρα. Κυνηγάει ο Τζιόλης. Αστέρα Τρίπολη. Πάω. Ξάνθη πάω. Κατακόκκινε. Έχει πράγμα εκεί να γράφει βιβλία ολόκληρο. Πεταλούδε κατά πράσινα λιβάδια. Να πω στου φίλου Αριανού να μην λένε ότι ο Άρης πάει για πρωτάθλημα και τέτοια. Δεν γίνεται να ξεκινά με μείον 24 βαθμού. Σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες που έχουν φύλλα προσκύμενες ομάδες. Ας πρόσεχες φίλε να μην έπαιρνες από το παίκτη του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε τώρα, αν πας με μείον 6. Δεν έχω κανένα παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν, είναι, σωστά, ναι. Δεν πήρα από τον Ολυμπιακό κανένα παίκτη. Αυτή η μπουρδολογία σου. Αντιθέτως έδωσε τρεις δανεικούς στο Βόλο εσύ. Ναι, ρε, Νίλς Χόλγερσον. Πήγε ο Μαλεζά στην Ξάνθη. Πήρε στο Μιχάη. Το στόπερ των 9 υπήρων και των 8 θαλασσών να τον πάνε το λυκό. Ο 9 ο Μιχάλης. Έδωσε στο Χαρίση. Μην ηρωνεύεσαι το Μαλτίνι τη Τσαμουριά. Ο Μαλτίνι της Τσαμουριάς. Διάβαζε μηνύματα. Καθίστε το παιδί μου το λες, έτσι προσβάλλεις. Εντάξει, μου ωραία, τώρα καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν οι Αλβανοί μας ακούνε. Είπε και για Τσαμουριά. Ναι, ναι. Τα περνάει όλα. Αν θέλει να σε κατώ. Τα περνάει όλα. Δεν θέλει. Λοιπόν, η 776 μπαίνει και λέει για να ταξιδεύουμε με κέλτικους ήχους. Με μπλε ταξί κυκλοφορίες. Και την αέρινη φωνή της. Καλημέρα και καλή α. Νέφελη συνέχεια. Υπέροχο μήνυμα. Υπέροχο. Διάβασε του 507. Το αντιλαμβάνομαι Χρυσάνθη. Έχουν μείνει μηνύματα. Το αντιλαμβάνομαι Χρυσάνθη. Απλά αναφέρεσαι. Α, ναι, ναι, ναι. Αδικήσαμε ένα μήνυμα χρωστά με τον Αντώνη Κασάνδρου. 507, βρε. 507. Το αντιλαμβάνομαι Χρυσάνθη. Απλά αναφέρεσαι οπότε σε έναν παραγωγό. Και το χρησιμοποιεί σαν έναυσμα για να υπονοήσει πράγματα ενάντια. Όχι, για τον Μπάουκ. Όχι, κάνει λάθο. Αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, ο οποίος χασκογελούσε όταν έβριζε ο Ζουράρης τον Άρη, τον Άρη και τώρα λένε ότι προκλητικός. Ή προκλητικός και στα δύο ή να χασκογελάσουμε και στα κάναν δύο. Κάναν λάθος ανάγνωση των δηλώσεων του Ζουράρη. Τι να κάνουμε. Γίνονται και λάθη στη δημοσιογραφία σας. Για μένα. Την απόλυτη σωστή ανάγνωση κάνανε οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Το μήνυμα της ημέρας, ξεκάθαρα. Πολύ καλοί φίλοι. Πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, 33. Το μήνυμα σου είπα, έχω και καλούς φίλους, έχω και άλλους θεωρώ ότι κάνουν προπαγάνδα. Κυρίες και κύριοι. Παντού υπάρχει, σε εμάς υπάρχει αυτό. Δύο είναι τα μηνύματα της ημέρας. Εσύ κάθε μέρα εδώ κάνεις προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ και του μισού ΠΑΟΚ. Πες ότι σβήνεις τη δάδα της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνει από το Σανσεράτε, τώρα μην τα πούμε αυτά στο λοιπόν, τα μηνύματα της ημέρας είναι δύο. το ένα δυστυχώς δεν μπορεί να διαβαστεί του θαλαμοφύλακα, δεν μας αφήνει ο Χρύσανθος. Όχι, δεν θα διαβάσει κανένα κούτρα μήνυμα. Κάνε ένα refresh. Σου γράψε και μήνυμα ένας θες. Εμείς δεν είμαστε λαλάκες να πληρώνουμε. Ωραία, έχει δίκιο. Κάθε εκπομπή στον πλανήτη Γη έχει τους δύο δικούς της. Δεν είναι δικός μας αυτό. Και ο Ζαγόρας. Ο Ζαγόρας είναι δική του εκπομπή. Ναι. Όταν ξανακάνετε κόη. Όλοι έχουν στον πλανήτη Γη. Λοιπόν, κατέβα λίγο. Για μένα το μήνυμα είναι. Α, 164 πάω οξύς. Πραγματικά στο νήμα πάνω. Ναι. Έδωσα ελεύθερο τον Χαρίση, αλλά εσύ τους παίρνεις ελεύθερους από Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιός. Πάλι έπεσε σε λούμπα. Εγώ τους παίρνω ελεύθερους από τον Ολυμπιακό χωρίς καμία δέσμευση. Εσείς το Χαρίση κράτησε και 50% ποσοστό μεταπόληση. 50% Μάριε! 50% ναι. Όχι, δεν είναι δανεικός. 50%. Είναι 50% πώληση. 50%. Έγινε. Λοιπόν, αφιερωμένο σε Τσαλτίδη. Για τον Τάβη τον Βαλκανίδη. Αυτό θα το διαβάσει. Ναι. Μεταγραφές. Εντάξει, για τον Γούναρη, πες μας. Ο γίγαντας Γούναρης ανήκει από χθες στον Ολυμπιακό. Τον πουλήσαμε. Τι με κοιτάς, ρε. Τον Γούναρη ή τον πουλήσαμε ή έμεινε ελεύθερος μετά από 12 χρόνια συμβόλαιο. Και τον γκολ ποιο είναι. Αυτό το κατάμε στο Καραϊσκάκης. Πόση λαχτάρα έχει να γίνει, ήθελε να γίνει παοξής ο Ασλαμάς, ρε φίλε. Και σου λέω τι να κάνω, να πάω με τα παόκια του Νότου, να πάω με το μεγάλο Ολυμπιακό, κατάλαβες. Πόση λαχτάρα είχες για να γίνεις πάω καλά. Δεν αλλάζει τι να κάνουμε, φίλε. Παιδιά, όσοι δεν πήρατε κλείσε, το χθεσινό έξτρα φως εγκληματίσατε. Μπράβο. Πραγματικά εγκληματίσατε. Και με σχόλιο και απαντήσεις για ποιον λόγο δεν έπαιξε ο τεράστιος Μάρτιν Νοβοσέλατς στον μπαράζ του Βόλου. Δεν μας ενδιαφέρει, πάμε. Για ποιον λόγο δεν έπαιξε, έτσι. Όχι με τον Άρη. Όχι με τον Άρη, το άλλο. Το πήρε Καλαμπούρι. Το άλλο με τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνει γεμίση στο Βόλο. Ναι. Πάμε! Σχετικά λίγο κόσμο έχει. Σχετικά λίγο. 2-1. Ο Άρης τραβάει κόσμο αφού πουλάει. Λοιπόν. Πάμε τώρα στους νικητές για Λωρίνα Μακένιτ, οι οποίοι είναι οι Κώνστας Κωνσταντινίδης, τελειώνει σε 2.29 και Πάνος Μαλίδης, το λέει με 2 λάμδα, τελειώνει σε 6.34. Πάνος Μαλίδης
και Κώστας Κωνσταντινίδης. Πηγαίνετε απόψε, 8.30 ανοίγουν οι πόρτες, 10 παρατέταρτο περίπου εκεί βγαίνει η Λωρίνα Μακένη για να την απολαύσετε. Χρήστο, και όσοι είχαμε τελευταίο τεταρτάκι. Θαλαμοφύλακας, 7 στην Καλαμάτα έριξα το 2001. 7 στην Καλαμάτα το 2001. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εγώ αναχωρώ για το πιπερόν να χτυπήσω καμιά φαγητάρα όπως χθες, όπου είχε new entry, ταλιατέλες με λαχανικά, πραγματική ζωγραφιά. Και παράδεισος για τον Ουρανίσκο. Ζωγραφίζει το πιπερόν στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώην Ανθέων. Ιστορικός δρόμος, πανέμορφος. Το πιπερόν αποτελεί κόσμημα για την Γεωργίου Παπανδρέου. Έτσι. Διλιβεριά 23 10 868 868. Για επικοινωνία με το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών. Με το καλό τα λέμε εμείς, παιδιά, αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για την παραστασάρα το Τάβλι με Ηρακλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Κυνηγάω κάτι αυτή την εβδομάδα. Κυνηγάω κάτι. Άντε, αδέρφια Γερά, εκεί πάνω. Α! Το βράδυ όλοι στο Βελίδιο. Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει. Ναι, ακούγεται ψέμα. Κώστας Καραμαλής δεν θα φτερνιστεί. Θα μιλήσει. Και ας τον ρωτήσουν και για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Να πει εκεί πέρα, έτσι, το άρρωστο αυτό το Παναθηναϊκάκι.